μοιρά και ακαρέτ c'era scritta una parola amore amore e adesso tu la cancelli con la mano che m'accarezza e mi sfiora distrattamente perché perché te non senti più che sono qui con te adesso. Θα ακούσετε την κωμωδία του Άλντο Νικολάη το Κρεμμύδι. Παίζουν με τη σειρά που θα τους ακούσετε οι καλλιτέχνες. Δάνης, Ρενάτο. Δέσποινα Νικολαίδου, Μαρία. Κέτη Τριανταφύλου, Λίζα. Πέτρος Λεοκράτης, Νάντο. Τόνης Γιακοβάκης, Μάρκο. Μαρία Φωκά, Λουτσία. Κλεός Κουλούδη, Μπιάνκα. Γιάννης Φέρτης, Μίμο. Η μετάφραση και η ραδιοφωνική προσαρμογή του έργου είναι της Μίτσης Κουγιουμτζόγλου. Η μουσική επιμέλεια της Σοφίας Μιχαλίτση. Τεχνική επιμέλεια Στέφανο Ευαγγελίου και Βασίλη Καρά. Ραδιοσκηνοθεσία του Μιχάλη Μπούχλη. Ωρε, μπράβο καιρός. Φαίνεται πως η άνοιξη το μετάνιωσε και δεν θα έρθει. 11 κιόλα. Νωρίς είναι ακόμα, για αυτό που πρόκειται να κάνω δηλαδή. Πω πω βροχή, χαλάει ο κόσμος. Κυρίες μου και κύριοι, με συγχωρείτε για την περιβολή μου, αλλά θα σας εξηγήσω. Δεν νομίζω ότι είναι απαραίτητο να σας συστηθώ, με ξέρετε. Είμαι ο διευθυντής και θειασάρχης του Πίκολο Θεάτρο. Πάντως, επειδή ανάμεσά σας μπορεί να είναι και κανένας καινούριος θεατής, αυτό τον καινούριο θεατή τον πληροφορώ ότι ονομάζομαι Ρενάτο. Ρενάτο, λοιπόν, σήμερα είναι η κατάλληλη μέρα. Η ιδεώδης μέρα, θα έλεγα, για αυτοκτονία. Όποιος έχει βάλει στο μυαλό κάτι τέτοιο, δεν νομίζω ότι θα βρει καλύτερη ευκαιρία. Γι' αυτό και εγώ λέω να τα αποφασίσω σήμερα. Ελπίζω δηλαδή, γιατί από μήνες έχω πάρει αυτή την απόφαση και όλο κάτι γίνεται, κάτι βγαίνει στη μέση και συνεχώς τα αναβάλω. Αλλά σήμερα πια τελειώνουν τα ψέματα. Γι' αυτό και ζω εδώ πάνω όλο μόναχο, σε ένα σπίτι που ανήκει μονάχα σε μένα και που το διάλεξα ειδικά για την αυτοκτονία. Τώρα θα μου πείτε, γιατί το ανέβαλα όλο αυτό το καιρό. Γιατί η αυτοκτονία, φίλοι μου, είναι σοβαρή υπόθεση. Θέλει σκέψη, θέλει μελέτη. Εδώ δεν χωράνε επιπολαιότητες. Γιατί το να αυτοκτονείς έτσι, στο άψε σβήσε πάνω σε μια στιγμή απελπισίας ή γιατί σε κυρίεψε ξαφνικά ένα τρελό πάθος, δεν έχει κανένα νόημα. Και η αυτοκτονία δεν έχει καμιά αξία. Είναι καθαρά ζήτημα συνθήκων και περιστάσεων. Είναι μια στιγμιαία κρίση τρέλας. Όχι, όχι, όχι. Το ζήτημα της αυτοκτονίας πρέπει να το καλοσκεφτεί κανείς. Να το μελετήσει και να το πραγματοποιήσει εν ψυχρό και ήρεμα. Και προπαντός έχοντας πλήρη συνέστηση της πράξεώς του. Έτσι, μόνον έτσι μπορεί να έχει η αυτοκτονία νόημα και κάποια αξία. Γι' αυτό και εγώ ετοιμάστηκα να κάνω αυτό το μεγάλο βήμα με όλη τη σοβαρότητα που ταιριάζει στην περίσταση. Θα προχωρήσω αμήλικτα. Γι' αυτό και όλο το καλό σκέφτομαι, όλο το αναβάλω. Προσέξτε, το αναβάλω, δεν το αναιρώ. Ίσα-ίσα, το δουλεύω συνεχώς μέσα στο μυαλό μου και μέρα με τη μέρα απομακρύνομαι από τους ανθρώπους και τα αντικείμενα που με περιβάλλουν. Για να μπορέσω να δράσω ελεύθερα και ανενόχλητα. Μάλιστα, έτσι αυτοκτονούν οι άνθρωποι. Τώρα θα μου πείτε, γιατί όλο το αναβάλω? Για πολλούς και διαφόρους λόγους. Πρώτον, δεν μας βιάζει τίποτα. Δεν μας κυνηγάει κανείς. Τη μια καταλαβαίνεις ότι δεν λυτρώθηκες ακόμα απόλυτα από το περιβάλλον σου. Την άλλη, δεν βρίσκεσαι στην κατάλληλη διάθεση. Να, ας πούμε, ξυπνάω το πρωί χαρούμενος, γεμάτος κέφι και με μια όρεξη να φάω το καταπέτασμα. Μόλις βγούμε από εδώ δεξιά,
Είναι ένα εστιατόριο. Σας το συνιστώ θερμότατα. Μετά το φαγητό, καπνίζεις ένα πούρο, πίνεις ένα κονιάκ, τον παίρνεις λιγάκι, ξυπνάς και διαπιστώνεις ότι είσαι πάλι στα κέφια σου. Τι να κάνεις, το αναβάλεις. Τελευταία, εκεί που πήγαινα περίπατο, σταμάτησα μπροστά σε ένα περίπτερο και αγόρασα μια οδοντόπαστρα. Ένα μεγάλο σεμινάριο. Την επομένη ήμουν αποφασισμένος να αυτοκτονήσω. Οπωσδήποτε δηλαδή. Λοιπόν, εκείνο το σεμινάριο με σταμάτησε. Όχι να τα αφήσουμε έτσι, αμεταχείριστο. Όχι να πετάμε τα λεφτά μας. Α, έτοιμος ο καφές μου. Με συγχωρείτε. Καμιά φορά η πιο ασήμαντη λεπτομέρεια μπορεί να σε κάνει να αλλάξει διάθεση. Να, ας πούμε, μια γουλιά καφέ μπορεί να σε κάνει να θέλει να ζήσει άλλη μια μέρα. Δηλαδή, εκείνο που θέλει να ζήσει δεν είμαι εγώ. Όχι, όχι. Είναι η κτηνόδικη φύση μου, με καταλαβαίνετε. Καλό μάθε το κτήνο. Καλό φαγητό, όμορφες γυναίκες, περίπατο ηλιακάδα. Και εγώ, σαν μεγαλόψυχος που είμαι, τα αφήνω το κτήνο να ζει. Και χτες και σήμερα και αύριο. Ωστόσο, επαναλαμβάνω, δεν έχω μετανιώσει για την απόφαση που πήρα. Εγώ μια φορά θα αυτοκτονήσω οπωσδήποτε. Απλώς το αναβάλω. Άλλωστε, τι θέλω τη ζωή. Έχει πάψει πια να έχει νόημα για μένα. Χρησιμεύει μονάχα στους άλλους. Κοντολογίες το καλοσκέφτηκα, το μελέτησα. Πήρα τη ζωή μου σαν να ήταν κρεμμύδι και την ξεφύλισα ως το τέλος. Έβγαλα πρώτα το τσόφλι και μετά μια-μια όλες τις φλίδες μέχρι που μου ήρθανε δάκρυα στα μάτια. Και τι νομίζετε πως βρήκα στο βάθος? Ένα τίποτα. Ωστόσο δεν είμαι εδώ και κανένα μηδενικό. Κάτι έχω φτιάξει κι εγώ στη ζωή μου. Έχω ένα θέατρο δικό μου, οι παραστάσεις μου είναι πάντοτε προσεγμένες. Το κοινό με σέβεται, με αγαπάει, μπορώ να πω. Για οικονομικούς λόγους. Όχι, όχι. Δεν αυτοκτονώ για τέτοια πράγματα. Και ύστερα, ποιος το είπε πως υπάρχει θεατρική κρίση? Όταν το έργο είναι καλό, όταν η παράσταση είναι καλή, ούτε που τη νιώθεις τη θεατρική κρίση. Όχι, όχι. Δεν μου φταίει το θέατρο. Η απογοήτευση, ή μάλλον οι απογοητεύσεις, γιατί είναι πολλές, μου ήρθαν από αλλού. Γιατί κάποτε όλα πήγαιναν καλά. Ήμουν ένας ευτυχισμένος άνθρωπος. Από όλες τις απόψεις δηλαδή. Δεν μου λείπε τίποτα. Ήμουν ένας κανονικός άνθρωπος, με γερό το κορμί και το πνεύμα μου, με ερωτικές διαθέσεις. Έχω μια γυναίκα, μια φίλη, φίλους. Τη γυναίκα μου τη λένε Μαρία. Είναι νόστιμη, συμπαθητική, κομψή. Ωχ, ακόμα δεν καλοσηκώθηκα από το κρεβάτι και νιώθω τέτοια κούραση. Και όσο σκέφτομαι το τι δουλειές με περιμένουν. Αυτό είναι το καλημέρα της. Καλέ, τι κάνεις εκεί? Και δεύτερο φλιτζάνι καφέ? Δεν είμαστε καλά. Πρέπει να αρχίσεις λίγη δίαιτα, αγαπητέ μου, στην ηλικία σου. Τι έχει ηλικία μου? Είμαι 50 χρονών. Αυτό λέω κι εγώ. Είναι η πιο κατάλληλη ηλικία. Για τι πράγμα? Για έμφραγμα. Ας χτυπήσω ξύλο. Πρέπει να αρχίσεις λίγη δίαιτα, όπως την άρχισα κι εγώ. Παραχόντρινες τώρα τελευταία. Εγώ. Γεια σου, μπαμπά. Ξέρεις τι όνειρο είδα χθες το βράδυ? Πως έσπασα το ρεκόρ στα 100 μέτρα. Τρελαίνεται για τα σπόρη, κόρη μου. Για τα γυμναστήρια, για τα κολυμβητήρια και προφαντώς για τους συμπαθητικούς γυμναστές. Μπο ξέρεις το Σιλβάνι, παπά? Αυτός παιδάκι μου είναι γεννημένος διεθνής. Κάτι πλατάρες, να! Κάτι μυς, να! Αθλητής, όχι αστεία. Γεια σου, μπαμπά. Το διάβασες του το δω στην εφημερίδα? Ποιο? Το τελευταίο αμερικάνικο τεστ. Αποδεικνύεται ότι η νοημοσύνη ενός λαού αυξάνεται παράλληλα με την κατανάλωση σίτου. Ενώ αντιθέτως ελαττούται παράλληλα με την κατανάλωση άλλου είδους δημητριακών. Είναι άκρος ενδιαφέρον. Βρίσκεις? Αυτός ήταν ο γιος μου, ο Νάντο. Ξέρεις τι ώρα σηκώθηκα σήμερα? Στις 7 το πρωί, μάλιστα. Σήμερα ήταν να πάρω εκείνα τα χρήματα. Και τι νομίζεις πως μου δώσανε? Τίποτα. Ο μόνος τρόπος για να μην ρεζιλευτώ είναι να μου κάνεις κανένα θαλασσό δάνειο. Αυτός είναι ο φίλος μου, ο Μάρκο. Έχω καλέσει τη Λουίζα για φαγητό και δεν έχω καμιά όρεξη να χάσω τέτοιο κελεπούρι. Την ξέρεις τη Λουίζα? Όχι, χάνεις. Μπιζουδάκι. 1,50 μέτρα, μαύρα μαλλιά, μαύρα μάτια, σωστή Ιαπωνέζα. Κουφέτο σου λέω. Σήκω λοιπόν, τι κάθεσαι? Θα σε συνοδέψω στο θέατρο με το αυτοκίνητό σου και μετά θα το κρατήσω εγώ. Έτσι κι αλλιώς εσένα δεν σου χρειάζεται. Καλημέρα σας. Έχετε να μου υπαγορεύσετε τίποτα? Όχι. Πάντοτε στη διάθεσή σας. Αυτή είναι η γραμματεύση μου, η Λουτσία. Ωστόσο, αντίθετα με ό,τι συνηθίζετε, εγώ δεν έχω τίποτα μαζί της. Ενώ με την Μπιάνκα. Κοιμήθηκε καλά ο Ρορό μου? Εγώ είμαι ο Ρορό. Δεν έχει κέφι ο Ρορό μου? Γιατί κατέβασε τα μούτρα του? Κακοκοιμήθηκε χτες τη νύχτα? Ο ποντικούλης μου φαίνεται κουρασμένος. Πάλι δούλεψε πολύ. Τη σκεφτότανε καθόλου τη γατούλα του?
Γεια χαρά. Τσάω. Αυτό είναι ο αδελφό τη Μπιάνκα, ο Μίμο. Γερό μυαλό. Και που λε, αγαπητέ μου, μεγάλη δουλειά το μπιφτέκι. Α, να είχαμε κανένα τώρα. Ξέρει από εκείνα το ροδοψημένα να πούμε με το αίμα του. Τρελαίνομαι για μπιφτέκια. Α, ξέχασα. Τρελαίνομαι και για το θέατρο. Να παίζω δηλαδή. Με έχετε δει με κράνος και πανοπλία ή με μούρλια. Με βλέπετε έτσι, με κοστούμι θεάτρου να με δείτε. Τους ακούσατε? Είναι όλοι τους έκτακτοι άνθρωποι. Έξυπνοι, συμπαθητικοί, χαριτωμένοι. Όμως όλοι τους στη δική μου την πλάτη απάνω. Ολονών τα έξοδα, εγώ τα τραβάω. Θα μου πείτε, είναι πολύ λογικό. Ναι, αλλά όχι και έτσι. Όχι και έτσι. Κάθε πράγμα έχει τα ωριά του. Και εξάλλου δεν μου φορτώσανε μόνο τα οικονομικά τους βάρη, αλλά και τα ηθικά. Τους νοιάζομαι, τους φροντίζω. Και τι μου δίνουν για αντάλλαγμα? Τίποτα. Τίποτα το ουσιαστικό. Θα μου πείτε, συνηθισμένο φαινόμενο. Ναι, αλλά εμένα δεν μου αρέσει. Όχι πως έχουν τίποτα εναντίον μου αυτοί οι άνθρωποι. Αμπά, ίσα ίσα και με φροντίζουν και με υπολογίζουν. Ίσως και να με λυπούνται. Όλα του καλά, αλλά αυτή του η ακαταστασία. Δεν ξέρεις από πού να αρχίσεις. Αν δεν είχε όμως και αυτήν, θα ήταν ο τέλειος άνθρωπος. Χαίρεσαι να δουλεύεις μαζί του. Ούτε νεύρα, ούτε φωνές, ούτε μια άσχημη λέξη. Ένας πραγματικός gentleman. Ή μάλλον ένας ακατάστατος gentleman. Ένας καλλιτέχνης. Ο Ρενάτο είναι ένα μεγάλο παιδί. Συνεχώς πρέπει να τον προσέχεις. Έτσι και τον έχασες από τα μάτια σου, πάει. Κάποια συμφορά θα τον έβρει. Και ονειροπαρμένος όσο δε λέγεται. Είναι πολύ ευγενικός, αλλά και εγωιστής. Τόσο ευγενικός που οι άλλοι τον παίρνουν για ηλίθιο. Είναι αυτό που λέμε καλή καρδιά, τίποτα περισσότερο. Από διανοητικής πλευράς, από απόψεως νοημοσύνης, είναι μια χρυσή μετριώτης. Είναι τόσο συμπαθητικός, τόσο μαλακός χαρακτήρας και αισθηματίας, σαν μαθητούδι. Καλέ φορές είναι να απορείς. Πώς γίνεται στην ηλικία του να είναι τόσο αθώος? Είναι αθώος, αλλά στη δουλειά του είναι αετός, ακούραστος. Δουλεύει σκυλίσια. Ξέρει ο άνθρωπος πώς να βγάζει χρήματα. Δόξα τω Θεώ, για όλους μας το ξέρει. Από δουλειά, εμένα να ρωτήσετε. Έρχεται μέρα που γράφω και 100 γράμματα. Στο Θεό του, τι τα θέλει τόσα πολλά? Υπαγορεύει γράμματα για να περνάει η ώρα. Τι άλλο να κάνει ο άνθρωπος? Έχει ξεχάσει να χρησιμοποιεί τον παράγοντα νου. Και όταν κανείς δεν χρησιμοποιεί τον παράγοντα νου, ο παράγον νους τον εγκαταλείφει. Στο σπίτι να δείτε τι γίνεται. Δεν παίρνει αυτό να το πάει παραπέρα. Δεν ενδιαφέρεται για τίποτα. Άλλοι άντρες κάτι κάνουν. Ξέρουν να φτιάσουν μια ασφάλεια που κάηκε, να διορθώσουν ένα ηλεκτρικό σίδερο, να βολέψουν κάτι στο ψυγείο. Αυτός τίποτα. Τίποτα. Όλα εγώ πρέπει να τα σκεφτώ. Όλα εγώ πρέπει να τα κάνω. Την ακούσατε? Το λάθος της από την αρχή είναι που νομίζει πως αντιπροσωπεύει την ιδεώδη σύζυγο. Αν ήταν στα αλήθεια αυτή που νομίζει πως είναι, τότε τι την ήθελα τη φιλνάδα? Και όμως έχω. Και έχοντας φιλνάδα, η ζωή σου γίνεται άνω κάτω. Όταν μάλιστα σου τύχει καμιά σαν την Μπιάνκα. Αλλά τι να κάνουμε. Αν είχε η γυναίκα μου τη δυνατότητα να με κάνει ευτυχισμένο, ποτέ μου δεν θα τα φτιάχνα με την Μπιάνκα. Όχι. Η Μαρία ποτέ της δεν ήταν αυτό που λέμε ιδανική σύζυγος. Α, ξέχασα να σας πω. Όλη τη μέρα της την περνάει στο τηλέφωνο. 4 συσκευές έχουμε μέσα στο σπίτι. Για δοκιμάστε να μας πάρετε καμιά φορά. Συνεχώς βουίζουμε. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα βουίζουμε. Κάνουνε παιδάκι μου τα μοντέλα όταν δεν αξίζει η μοδίστρα. Τη πέταξα το ύφασμα στα μούτρα, βρόντιξα την πόρτα και έφυγα τρέχοντας. Ας το κρατήσει, να το ράψει για εκείνη, ναι. Καλησπέρα, Μαρία. Και εξάλλου δεν μου άρεσε πια το πατρόν. Μα ξέρεις, μου είχε ανέβει το αίμα στο κεφάλι. Και τη διπλή τιμή να είχε, πάλι θα της το πέταγα στα μούτρα. Ένα μπροκάρο όνειρο, βαρύ ύφασμα, με γαλάζιους και ασημένιους δράκους. Τι, ναι, κινέζικο, πολύ κινέζικο, πάρα πολύ κινέζικο. Και τώρα σε ρωτώ, τι θα φορέσω στο κοκτέιλ πάρτι? Καλησπέρα, Μαρία. Α, παπαπαπαπα, δεν γίνεται, ναι, δεν λέω, είναι κομψόλα, το έχω βάλει τόσες φορές. Με συγχωρείς, Χρυσή μου, ήθελα να. Τι είναι πάλι, Ρενάτο, τι θέλεις? Με συγχωρείς, Τερέζα, αλλά κάτι με θέλει ο Ρενάτο. Λέγε, τι θέλεις? Θέλω να σε ρωτήσω, τι κάνεις? Κύριε Λέισον, δεν με βλέπεις τι κάνω? Ήθελα να μάθω αν είσαι καλά. Δεν με βλέπεις πως είμαι καλά? Εμείς εδώ πνιγόμαστε και εσύ με διακόπτεις για να με ρωτήσεις αν είμαι καλά. Δεν είμαστε καλά. Όχι, όχι, τίποτα. Τα συνηθισμένα του Ρενάτο. Πώς, αν είναι δυνατόν, θέλει και ερώτημα, να κρατήσεις μερικές προσκλήσεις για την Τερέζα. Πόσες? Πόσες, μόνο.
12. Μόνο. Μα τι λες τώρα, όποτε θέλεις και όσες θέλεις. Κοίταξε, μην το ξεχάσεις και γίνουμε ρεζίλοι. Λοιπόν, τι λέγαμε, α, ναι, ένα μαύρο μεταξωτό μαντό. Ναι, και εγώ το σκέφτηκα. Σε σώζει, παιδάκι μου, σε σώζει. Προσκλήσεις 12. Βέβαια, είσαι πάντοτε ντυμένη. Θέλεις το βγάζεις, θέλεις το φορείς. Τι και άσπρο. Α, όχι. Πρώτον με παχαίνει και δεύτερον το μαύρο είναι πιο αμπηγέ. Ξέρεις τι άλλο σκέφτηκα. Σκέφτηκες κι εσύ, για πες μου. Από το πρωί μέχρι το βράδυ αυτή η δουλειά γίνεται. Καμιά φορά και από το βράδυ μέχρι το πρωί, όταν έχει αϊπνίες. Εγώ είναι σαν να μην υπάρχω. Για αυτήν υπάρχουν μόναχα οι φιλενάδες της, οι μοδίστρες της και τα φλέγοντα τηλεφωνήματά της. Πώς, αν είναι πιστή, γι' αυτό είμαι σίγουρος. Είναι, είναι. Και ωστόσο έρχονται στιγμές που θα προτιμούσα να μην ήταν. Όχι για τίποτα άλλο, παρά για να μπορέσω να νιώσω κάτι για αυτήν. Ένα οποιοδήποτε συνέστημα. Μίσος, φρίκι, κάτι τέλος πάντων. Κάτι που θα δώσει νόημα στη ζωή μου. Το πολύ πολύ δεν θα πάω. Πώς, θα έρθει και η Νέλα και εσύ. Τότε θα πάω κι εγώ. Και που είσαι χρυσή μου, αχ, πρέπει να διακόψω γιατί ο Ρενάτος στέκει πάνω από το κεφάλι μου σαν το χάρο. Πώς, μα τους βλέπεις, τι εγωιστές που είναι. Ούτε μια καλησπέρα δεν μπορείς να πεις σε μια φίλη σου. Ναι, ναι, θα σε ξαναπάρω αμέσως. Γεια σου, χρυσή μου, ναι, ναι, γεια σου. Και τώρα λέγε, τι θέλεις. Εγώ, τίποτα. Τότε τι φαγώθηκες να κλείσω το τηλέφωνο. Α, ήρθα στο σπίτι μου. Λες να μην το βλέπω ότι ήρθα στο σπίτι σου. Μάτια έχω και το βλέπω. Σε ρωτώ τι θέλεις. Να σου πω μια καλησπέρα. Δεν είμαστε καλά. Με διακόπτει για να μου πει μια καλησπέρα. Και δεν μπορούσε να μου την πεις πιο ύστερα. Αυτό ήταν όλο. Όχι, είναι και κάτι άλλο. Σήμερα δεν σε είδα από το πρωί όταν έφυγα κοιμόσουν. Είναι πολύ φυσικό να θέλω να σε δω το βράδυ. Θέλω να είμαι κοντά σου. Γιατί, μήπως είσαι άρρωστος? Δεν είμαι καθόλου άρρωστος. Είμαι μια χαρά. Απλώς θέλω να είμαι κοντά στη γυναίκα μου. Τόσο περίεργος φαίνεται. Δεν σε είδα ολόκληρη τη μέρα. Θέλω να καθίσουμε έτσι κοντά ο ένας τον άλλον και να διηγηθούμε πώς περάσαμε τη μέρα μας, τι είδαμε, τι κάναμε. Δεν ξέρω πώς πέρασες εσύ τη δικιά σου μέρα, αλλά για τη δικιά μου καλύτερα να μην μιλήσουμε. Η Κατερίνα έφυγε στις 3 και ακόμα να γυρίσει. Αποτέλεσμα, δεν έχουμε φαγητό για το βράδυ. Μα αγάπη μου, και η Κατερίνα άνθρωπος είναι. Κάπου πρέπει να έχει αυτή την εξοδό της. Και για να έχει η Κατερίνα την εξοδό της, πρέπει να κοψομεσιάζομαι εγώ και να δουλεύω σαν σκλάβα εδώ μέσα. Το ξέρεις καλά ότι δεν μ' αρέσει καθόλου να με έχουν σαν σκλάβα. Εξάλλου σήμερα το πρωί ξύπνησα με ένα φοβερό πονοκέφαλο, αχ που δεν λέει να μου περάσει. Κάπου πρέπει να σκέφτομαι λιγάκι τον εαυτό μου, δεν νομίζεις? Αγαπημένη μου Μαρία, ο Θεός το ξέρει πόσο στεναχωριέμαι όταν σε βλέπω να κουράζεσαι. Αν δεν έχουμε τίποτα για απόψε, μη χολοσκάς. Θα πάμε να φάμε έξω. Ξέρεις πόσο μου αρέσει να τρώμε έξω. Δεν τρώμε έξω επειδή σου αρέσει, αλλά επειδή βρίσκεις ανούσια τα φαγητά που σου μαγειρεύω εγώ. Γι' αυτό. Όχι, δεν είναι γι' αυτό. Απλώς είναι μια αλλαγή, μια ποικιλία στη ζωή μας. Και για να απολαύσουμε αυτή την ποικιλία πρέπει να πετάξεις πάλι του κόσμου τα λεφτά. Τα εστιατόρια είναι φωτιά και λαύρα. 10 φορές πιο ακριβά παρά αν τρώγαμε στο σπίτι μας. Μα εσύ είπες ότι. Τίποτα δεν είπα. Είπα μονάχα πως δεν έχουμε απόψε φαγητό γιατί η Κατερίνα έχει έξοδο. Άκουσε τι θα κάνουμε, αγάπη μου. Θα αφήσουμε τα παιδιά στο σπίτι και θα πάμε να φάμε σε κανένα μικρό κεντρο. Με ποιους? Τι θα πει με ποιους? Οι δυο μας, εσύ και εγώ. Αυτό ήταν η αλλαγική ποικιλία που έλεγες. Φυσικά. Ξέρω ένα κεντράκι λίγο έξω από την πόλη. Πολύ συμπαθητικό, πολύ καθαρό και με μια θαυμάσια. Ένα ντρομερό πονοκέφαλο, ότι δεν με βαστάνε τα πόδια μου. Εξάλλου η μοδίστρα δεν μου στείλε το φόρεμά μου. Πώς θέλεις να βγω έξω? Γυμνή? Και δεν είναι μόνο αυτό. Πρώτον, ξέρεις καλά ότι δεν τα συμπαθώ καθόλου αυτά τα μικρά κεντράκια στην άκρη του κόσμου. Και δεύτερον, σκυλοβαριόμαστε αν είμαστε κάπου μόνο οι δυο μας. Και απορώ πώς δεν το βλέπεις, ότι πρέπει να αρχίσουμε να κάνουμε μεγάλες οικονομίες. Έλα τώρα, έλα τώρα, σε παρακαλώ, μην είσαι υπερβολική. Δεν είμαι καθόλου υπερβολική. Ποιος έχει το νοικοκυριό εδώ μέσα? Εγώ. Εμένα να ρωτήσεις λοιπόν. Η κατάσταση έχει γίνει αφόρητη. Πόσες του μηνός έχουμε σήμερα? 12 νομίζω. Τα βλέπεις? 12 του μηνός και δεν έχω δεκάρα από το τσέκ που μου έδωσες την πρώτη του μηνός. Μα δεν καταλαβαίνω, Χρυσή μου, τι γίνονται τα λεφτά. Το νίκη, το ηλεκτρικό, το τηλέφωνο, τον γκάζι τα πληρώνω εγώ. Τις προάλλες μάλιστα πλήρωσα και κάτι άλλους λογαριασμούς που μου έδωσες. Άκου τι γίνονται τα λεφτά. Να, χτες παραδείγματος χάρη έδωσα στην Κατερίνα 150.000 λιρέτες. Μα γιατί να της δώσεις τόσα λεφτά? Να μην της πληρώσω το μισθό της. Μα ο μισθός είναι 20.000. Της επέστρεψα και τις 130.000 που μου είχε δανείσει. Παίρνεις δανεικά από την υπηρέτρια? Για να το κάνω αυτό θα πει πως δεν γινόταν αλλιώς. Και μήπως εσένα σε ενδιαφέρει αν η γυναίκα σου γυρίζει με τα κουρέλια? Το μόνο που ξέρεις είναι να γκρινιάζεις και να ρωτάς τι γίνονται τα λεπτά. Όταν είναι όμως για το κέφι σου, τα πετάς με τα δύο χέρια. Την Πέμπτη αγόρασες 2 γραβάτες μαζί. Λες και δεν είχες γραβάτες. Αλλά βέβαια δεν είμαστε το ίδιο. Εγώ πρέπει να σκοτώνομαι και να πονοκεφαλιάζω για να τα φέρω βόλτα. Και εσύ να τα πετάς από το παράθυρο. Και από πάνω να έχω και την γκρίνια σου. Τι κάνουν τα παιδιά? Ο Νάντο είναι κλεισμένο στο δωμάτιό του και μελετάει. Αυτό το παιδί είναι κίτρινο σαν το λεμόνι. Δεν βγαίνει και λιγάκι έξω να πάρει καθαρό αέρα. Ξέρω κι εγώ στην ηλικία του. Μα τι ήθελες να κάνεις στην ηλικία του? Να αρπάξει κανένα αυτόματο και να αρχίσει να ληστεύει τις τράπεζες? Δεν είπα τέτοιο πράγμα, αλλά δεν έχει τίποτα άλλο στο κεφάλι του έξω από τα βιβλία και τις μελέτες. Μα και τι
ήθελες να έχει την Μπριζίτ Μπαρντό. Και αυτήν. Μην μου πεις ότι το βρίσκεις φυσικό. Ένα γόρι 18 χρονών, χωμένο ολόκληρη τη μέρα μέσα στα βιβλία του. Κύριε Λέισον, έχει γούστο να του ζητάμε τώρα και τα αρέστα του παιδιού. Αντί να δοξάζεις το Θεό και να είσαι περήφανος που έχεις τέτοιο γιο. Ούτε ανοησίες, ούτε επιπολαιότητες. Μόνο με σοβαρά πράγματα ασχολείται το παιδί. Όταν σκέφτομαι τι κάνουν τα άλλα γόρια της ηλικίας του. Να, ας πούμε ο Μάσιμο. Ξέρεις τι μου εμπιστεύτηκε η καημένη μητέρα του? Πως το τσάκωσε να πειράζει την υπηρέτρια. Να σου πω, θα το προτιμούσα. Α, δεν έχεις το Θεό σου. Θα προτιμούσες δηλαδή αντί να μελετάει το παιδί να πειράζει την Κατερίνα που κοντεύει τα 60? Δηλαδή θα ήθελες να είχες ένα διεστραμμένο γιο? Μα δεν είναι απαραίτητο να είναι η Κατερίνα. Απλώς θα ήθελα να κάνει ό,τι κάνουν όλα τα φυσιολογικά αγόρια της ηλικίας του. Να πάψει να ασχολείται μόνο με επιστημονικά και στατιστικά προβλήματα. Όταν ήμουν εγώ 18 χρονών. Δεν θέλω να ακούσω βρωμιές. Δεν θέλω να ακούσω τι έκανες εσύ όταν ήσουν 18 χρονών. Πάψε να γίνεις εχιδαίος. Δόξα να έχει ο Θεός, ο γιος σου δεν σου μοιάζει. Ευτυχώς δεν πήρε τίποτα από σένα. Μα δεν καταλαβαίνεις λοιπόν ότι με πιάνει απελπισία με αυτό το παιδί? Ξέρεις θα πει να μην έχεις τίποτα το κοινό με το γιο σου? Αντί για την αγάπη και την τρυφερότητα που θα πρέπει να αισθάνομαι, νιώθω μονάχα απελπισία. Αυτό το σχολαστικό ύφος. Λυπηρών. Αχ, πολύ λυπηρών που δεν αγαπάς το γιο σου. Ποιος είπε πως δεν τον αγαπάω? Μόνο που δεν αισθάνομαι άνετα μαζί του. Πώς να το κάνουμε? Όταν ήταν μικρός, ήταν τόσο γλυκό αγοράκι. Του γαργάλαγα το πηγουνάκι του. Τα-τα-τα-τα. Και εκείνο όλο γελούσε. Αν γελούσε και στα 18 του χρόνια, όταν του έκανες τα-τα-τα-τα το πηγουνάκι του, θα πρέπει να είναι ηλίθιος. Να, θέλω να πω με τη Λίζα, την κόρη μας. Μα τη Λίζα τα πηγαίνεις καλύτερα, γιατί δεν είναι τόσο έξυπνη όσο ο Νάντο. Με άλλα λόγια, είμαι βλάκας. Γιατί φωνάζεις έτσι? Λοιπόν, τι θα κάνουμε, θα βγούμε ή θα μείνουμε? Τώρα, πάει πια, πέρασε η ώρα. Αχ, και εξάλλου σήμερα νηστεύω για τη σιλουέτα μου. Κρίμα, κρίμα. Και ήθελα τόσο πολύ να βγαίναμε οι δυο μας. Και μάλιστα ύστερα από μια μέρα σαν και τη σημερινή. Θεέ μου, και εγώ δεν ξέρω πώς θα τα καταφέρουμε να βρούμε ένα Ρωμαίο και μια Ιουλιέτα της προκοπής. Βρίσκεις το Ρωμαίο, θυμώνει και φεύγει η Ιουλιέτα. Σκέψου, αφού αναγκαστήκαμε να αναθέσουμε το ρόλο στην. Σταμάτα, αγάπη μου, να μου μιλάς για τις δουλειές σου. Δεν μου φτάνουν δηλαδή οι δικές μου έννοιες. Και εξάλλου το έχω πει χίλιες φορές πως δεν με ενδιαφέρει το θέατρο. Δηλαδή με ενδιαφέρει, αλλά μονάχα στην πρεμιέρα. Α, σε παρακαλώ, μια που θα είσαι στην κουζίνα για να ετοιμάσεις τα αυγά σου, φτιάσε μου και ένα τσάι και πήγαινε στο δωμάτιό μου. Μάλιστα. Α, και μην ξεχάσεις να κρατήσεις τις προσκλήσεις για την Τερέζα. Mm-hmm. Καλά που το θυμήθηκα, πρέπει να την πάρω στο τηλέφωνο. Θα σε πείραζε να κοιμηθείς απόψε εδώ στον καναπέ? Αχ, είμαι ξέρεις πολύ κουρασμένη. Αυτή είναι η γυναίκα μου. Και με την υπόλοιπη οικογένεια δηλαδή η κατάσταση δεν είναι καλύτερη. Όταν μπαίνω στο σπίτι μου είναι σαν να βρίσκομαι στα Ιμαλάια. Νιώθω την ίδια άνεση, την ίδια ζεστασιά. Τώρα θα μου πείτε, εγώ φταίω. Άκουγα τους φίλους μου να πλέκουν το εγκόμιο του εγγάμου βίου. Γιατί δηλαδή εγώ να μείνω απ' έξω? Και έτσι την έπαθα. Κάνεις, Λιζέτα μου. Μπαμπά, ήρθες κιόλα. Τι όμορφη έκπληξη. Ναι, παιδί μου, ήρθα στο σπίτι μου να ξεκουραστώ. Το γεια μου, μπαμπάκα. Θέλεις να μου κάνεις παρέα στο φαγητό? Και μήπως έχει τίποτα να φάμε? Μπα, θα βάλω δύο αυγά να βράσουν και θα κουβεντιάσουμε. Μπαμπάκα, με συγχωρείς. Αλλά πρώτον, δεν μπορώ να υποφέρω τη μυρωδιά της κουζίνας. Και δεύτερον, δεν μπορώ να βλέπω ανθρώπους να τρώνε όταν εγώ έχω φάει. Μου χαλάει το στομάχι μου. Είχαμε βλέψει μια μικρή γιορτή στο κλαμπ και φάγαμε ένα σωρό ωραία πράγματα. Ε, τι να κάνω, μπαμπάκα μου. Εσύ θα τρως τα αυγά σου και εμένα θα μου κάθονται στο στομάχι. Καλά, τότε ας μην πάμε στην κουζίνα. Μπορούμε να κάτσουμε να κουβεντιάσουμε εδώ? Και βέβαια μπορούμε. Και ίσα ίσα που ήθελα να σου μιλήσω. Ναι. Λόγω τιμής. Έλεγα πότε θα έρθει ο μπαμπάκας μου στο σπίτι. Και να που ήρθα για να περάσω το βράδυ με τη Λιζέτα μου. Μπαμπακουλή, ξέρεις κάτι? Την άλλη εβδομάδα αρχίζουν οι αγώνες σκι στο Τυρόλο. Ναι. Δεν το ήξερες? Ε, πού ζεις καημένε, μπαμπά? Έλατε, μα βλέπεις εγώ δεν ενδιαφέρομαι για τα χειμερινά σπορ, παιδί μου. Ενδιαφέρομαι όμως εγώ, μπαμπακούλη μου. Θα με στείλεις, θα με στείλεις. Πού? Πού, τι θα πει πού, στο Τυρόλο. Αν το καλοσκεφτείς θα συμφέρει καλύτερα. Καλύτερα? Βέβαια, αν με στείλεις στην Κορτίνα θα πληρώσεις τα διπλά λεφτά. Γιατί να σε στείλω στην Κορτίνα? Μπαμπακούλη μου, είσαι θαυμάσιος. Πώς τα καταφέρνεις και έχεις πάντοτε τόσο χιούμορ. Η Λίζα τουλάχιστον μου δίνει την ψευδαίσθηση ότι έχω χιούμορ. Πολύ σύντομη ψευδαίσθηση, θα μου πείτε. Α, από το τίποτα. Λοιπόν. Τι λοιπόν, παιδάκι μου? Θα με στείλει στο Τυρόλο. Τι δουλειά έχεις εσύ στο Τυρόλο? Και ας πούμε πως λέω ναι, ποιος θα σε συνοδέψει? Εγώ δεν μπορώ να λείψω από το θέατρο. Η μαμά σου δεν ξέρει σκι, ο αδελφός σου δεν τα χωνεύει τα σπορ, συνεπώς. Έλα τώρα, καημένε μπαμπά που θέλω και συνοδεία. Ολόκληρη κοπέλα είμαι. Και εξάλλου θα έρθει και ο καθηγητής μου της γυμναστικής μαζί. Ένας πέδαρος με κάτι πλατάρες, να! Κάτι μυς! Να! Ναι. Όπως βλέπεις δεν υπάρχει κανένας λόγος να ανησυχείς. Μα δεν μπορεί. Τι λες εκεί που δεν μπορώ? Και μήπως θα είμαστε οι δυο μας? Άμπα! Θα έρθει και η παρέα μαζί. Η Έμα, η Φιωρέλα, ο Σιλβάνο, η Μαριέτα. Το είπες τον Έμα, πα!
Εγώ δεν είπα τίποτα. Πώς, εγώ τ' άκουσα. Μπαμπακούλη μου, είσαι γλύκα. Στάσου, πού πας, πρέπει να το συζητήσουμε. Τι λες εκεί για να το μετανιώσεις και να μου πεις όχι. Γεια σου, Χρυσέ μου, πάω να ειδοποιήσω την παρέα. Και πού είσαι, θα σου φέρω και τον καθηγητή μου της γυμναστικής να το γνωρίσεις. Έχει κάτι πλατάρες. Να, ξέρω. Γεια σου, μπαμπάκα. Την ακούσατε. Παντρεύεσαι, φέρνει γυναίκα στον κόσμο ένα κοριτσάκι. Το παίρνει στα χέρια σου γεμάτο τρυφερότητα. Τρέμεις να τα αγγίξεις. Τόσο ευαίσθητο πλασματάκι είναι. Γι' αυτό το κοριτσάκι μεγαλώνει, αρχίζει να περπατάει, να λέει τα πρώτα του λογάκια. Και ώσπου να το καταλάβεις, ώσπου να συνηθίσεις την ιδέα πως αυτό το πλασματάκι είναι δικό σου, βλέπεις ξαφνικά μπροστά σου μια κοπέλα να σου μιλάει εξελιγωμένη για κάτι πέδαρους να, κάτι πλατάρες να. Είναι να χάσει το νου, είναι απελπισία. Πάντως μικρότερη απελπισία από το να κουβεντιάζεις με τον Άντο. Εδώ είσαι εσύ. Πώς έγινε αυτό το θαύμα? Ναι, δεν είχαμε παράστες σήμερα και. Και δεν είχες τίποτα καλύτερο να κάνεις. Ακριβώς, παιδί μου. Πού θα βρει κανείς καλύτερα από το σπίτι του και με τέτοιο κρύο? Κρύο? Πού το είδες το κρύο? Μήπως είσαι αδιάθετος? Όχι, παιδί μου, δεν είμαι αδιάθετος. Απλώς έχουμε 8 υπό το 0 και κάθε φυσιολογικός άνθρωπος κρυώνει. Λάθος. Λάθος που κρυώνει? Μάλιστα. Το κρύο είναι κάτι το ανύπαρκτον, μπαμπά. Είναι καθαρά ζήτημα αυθυποβολής. Άκουσε εδώ, παιδάκι μου. Οι βρύσες έχουν παγώσει. Το νερό δεν τρέχει. Η κυκλοφορία έχει σταματήσει γιατί το χιόνι έξω είναι μισό μέτρο. Τρεις άνθρωποι ξεπαγιάσανε. Ανοησίες, μπαμπά. Ανοησίες που ξεπαγιάσανε. Ακριβώς. Mm. Θέλανε και ξεπαγιάσανε. Με δύο λόγια, αυτοκαταδικάστηκαν. Σε ξεπάγιασμα. Ακριβώς. Τόσο λίγο τους ενδιέφερε η ύπαρξή τους, ώστε ασυναίσθητα επέτρεψαν στον εαυτό τους να ξεπαγιάσουν. Άκουσε, Νάντο, αν θέλει όνει και καλά να παραστήσει τον ιδιόρυθμο. Κάθε άλλο, μπαμπά. Το μόνο που με ενδιαφέρει είναι η επιστήμη και η επίδραση των φυσικών φαινομένων επί της ανθρωπότητος. Συμπτωματικώς οι θεωρίες μου συμφωνούν απόλυτα με τα αποτελέσματα των επιστημονικών ερευνών. Όταν λέω ότι το κρύο είναι κάτι του ανύπαρκτον, εννοώ ότι δεν υπάρχει ως υπαρκτή έννοια. Το ίδιο και η ζέστη. Με παρακολουθείς? Όχι. Θα προσπαθήσω να γίνω πιο αντιληπτός. Παραδείγματος χάρη, έρχεσαι στο σπίτι και λες κάνει κρύο. Τι σημαίνει αυτό? Πως κάνει κρύο. Λάθος. Σημαίνει πως έχεις χάσει παντελώς το ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά την ύπαρξή σου. Εάν έβλεπες στον δρόμο κάτι που να σε ενδιέφερε, που να σε συγκλώνιζε κατάβαθα, θα μπορούσες να στέκεσαι και να το παρακολουθείς επί ώρες χωρίς να αντιληφθείς το κρύο. Χιλιάδες φίλαθλοι παρακολουθούν επί ώρες την έκβαση ενός αγώνα ποδοσφαίρου χωρίς να αισθανθούν το παραμικρό κρύο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι ανόητη. Σημαίνει πως το ενδιαφέρον τους για κάτι είναι πολύ δυνατότερο από το αίσθημα του κρύου. Θα σου αναφέρω ένα σαφέστερο παράδειγμα. Ας πούμε ότι. Νάντο, όπως συνήθως μου είναι αδύνατο να παρακολουθήσω τους συλλογισμούς σου. Ειδικά σήμερα έχω και ένα τρομερό πονοκέφαλο. Ο πονοκέφαλος δεν υπάρχει, μπαμπά. Αν πονεί το κεφάλι σου, είναι γιατί στο βάθος θέλεις να πονεί. Όχι, παιδί μου, σταμάτα γιατί θα με αναγκάσει να σου πω τίποτα που δεν θέλω να σου πω. Μα γιατί εκνευρίζεσαι? Εγώ προσπαθώ να σε βοηθήσω. Επειδή δεν σε ενδιαφέρουν ή δεν μπορείς να παρακολουθήσεις τις θεωρίες μου, γι' αυτό αισθάνεσαι το πονοκέφαλο. Ουσιαστικώς δεν υπάρχουν αδιαθεσίες, μπαμπά. Το απέδειξαν τα μοντέρνα πειράματα. Εγώ δεν είμαι μοντέρνος, παιδί μου, γι' αυτό το νιώθω το πονοκέφαλο. Μα έχω αποδείξεις, μπαμπά. Άκουσε. Ας πούμε ότι ένας άνθρωπος. Μην προχωρείς, Νάντο. Προτιμώ να πάω να πλαγιάσω, παιδί μου. Νιστάζεις. Τρομερά. Λάθος. Νομίζεις ότι νιστάζεις. Η νύστα είναι κάτι το ανύπαρκτο. Να το! Δεν υπάρχει, μπαμπά, ούτε η νύστα, ούτε το κρύο, ούτε η ζέστη. Το μόνο που υπάρχει είναι η επιστήμη. Δεν ξέρω αν ο γιος μου υπάρχει ή δεν υπάρχει. Εκείνο που ξέρω είναι ότι αρκεί να βρεθώ 5 λεπτά μαζί του για να αρχίσει το κεφάλι μου να γυρίζει σαν ανεμόμυλος. Δεν είναι καθόλου διασκεδαστικό να άρχισε το βράδυ σε ένα τέτοιο σπίτι, σε μια τέτοια οικογένεια σαν και τη δική μου. Γι' αυτό και εγώ αποφάσισα να βρω κάπου έξω τη χαρά. Τέλος πάντων, την ψυχαγωγία που διαιούται κάθε άνθρωπος. Δηλαδή, να εξηγούμαστε, δεν έψαξα. Απλώς ήμουν όριμος να τη δεχτώ. Και ο Μάρκο, ο καλός μου φίλος Μάρκο, μου έδωσε την ευκαιρία να ξεφύγω από τη μοναξιά μου. Α, είναι τόσο μεγαλόψυχος αυτός ο Μάρκο. Τσαω, Ρενάτο! Τι μου γίνεσαι, αγαπητέ μου? Καλά, εσύ? Είμαι μια χαρά. Σου έφερα πίσω τα μάξι σου. Και όλα, μπράβο, δεν είναι ούτε τρεις μέρες που το δανείστηκες. Και να ξέρεις, αγαπητέ μου, πως είσαι πολύ τυχερός άνθρωπος. Εγώ, γιατί? Γιατί αν το είχες δανείσει σε κανέναν άλλον, θα ήταν τώρα 1000 κομμάτια. Αρχίζω να φοβάμαι. Γιατί θα ήταν τώρα 1000 κομμάτια? Γιατί οι άλλοι δεν είναι τόσο καλοί οδηγοί σαν και εμένα. Δηλαδή, μόλις κάνω να στρίψω στη Βία Καβούρ. Α, ήμουνα με την Γλώρια. Την ξέρεις την Γλώρια, αυτή τη λεπτή Αμερικανικούλα. Λεπτή και βλήγη στη Σαφιδάκη. Λοιπόν, μα πρέπει να την ξέρεις. Παρακάτω. Λοιπόν, μόλις κάνω να στρίψω στη Βία Καβούρ, πετάγεται μπροστά μου ένα Αμερικάνικο αμάξι. Τι αμάξι, σωστός οδοστρωτήρας. Ναι. Και με μια ταχύτητα. Απ' τη μια το πεζοδρόμιο, απ' την άλλη ένα πελώριο φορτηγό και όλα αυτά πάνω στη στροφή με το πόδι μου στον γκάζι. Να φρενάρω, θα ήταν τρέλα. Τι έπρεπε να κάνω? Άσε τι έπρεπε να κάνεις και πες μου τι έκανες. Α, δεν στο είπα. Είσαι πολύ τυχερός άνθρωπος. Πολύ φτηνά τη γλίτωσες. Δηλαδή? Α, τίποτα. Μικρό πράγμα. Μερικές γρατζουνιές. Το ένα φτερό και το ένα φανάρι. Τίποτα σου λέω. Έτσι και το δώσει να σου βάλουν καινούριο φτερό, καινούριο φανάρι, καινούριο παρμπρίζ και του περάσει ένα παψιματάκι και ένα νικέλωμα μόνο στον προφυλακτήρα, θα γίνει σαν καινούριο. Το ξέρω. Κάθε φορά που θα σου δανείσω τα μάξι μου. Αυτό
είναι που λένε αχαριστία. Φίλος να σου πετύχει, αντί να πέσει το λαιμό που σου σώσα τα μάξι σου, κάτσε και γκρινιάει από πάνω. Αν ήταν άλλος οδηγός, χωρίς τη δική μου ετοιμότητα και τη δική μου ψυχραιμία. Έλα, έλα, έλα. Άσε λοιπόν τις γκρίνιες και σφίξε μου το χέρι. Ναι, αλλά η επισκευή θέλει ένα σωρό χρήματα. Μην το συζητάς. Αυτό θα το αναλάβω εγώ. Όσο μου πεις. Εσύ? Καλά, όχι τώρα βέβαια. Όταν βρω χρήματα. Έλεγα κι εγώ. Μη με αδικείς, Ρενάτο. Τι φταίω εγώ που δεν έχω λεφτά? Το ξέρεις πολύ καλά πόσο τακτικός άνθρωπος είμαι. Αν δεις τα λογιστικά μου βιβλία θα τα χάσεις. Όλα όσα μου έχεις κατά καιρούς δανείσει είναι καταχωρημένα. Με την ακρίβη ημερομηνία. Μόλις μπορέσω θα σε εξοφλήσω. Ας το ελπίσουμε. Μα περίεργος είσαι. Πώς θέλεις να πληρώσω αφού δεν έχω να πληρώσω? Άλλωστε δεν έχει και μεγάλη σημασία. Άκουσε τώρα. Έξω περιμένει ένα κουφέτο. Μια μικρούλα που επιθυμεί πολύ να σε γνωρίσει. Μα γιατί θέλει να με γνωρίσει? Γιατί είναι θαυμαστριά σου. Είναι και αυτή η ηθοποιός. Μα έτσι και... πες μου τότε. Καταλαβαίνω γιατί θέλει να με γνωρίσει. Λυπάμαι, αλλά και για το επόμενο έργο όλη η ρόλη είναι δοσμένη. Καλησπέρα, κύριε Μάρκο. Καλησπέρα, Δεσπίνης Λουτσία. Κανονίσατε την press conference για την Τρίτη? Μάλιστα. Ειδοποιήθηκαν όλοι. Και οι δημοσιογράφοι και οι ηθοποιοί που θα λάβουν μέρος στο Μολιέρο. Μάλιστα. Μόνο για την Νικολέτα δεν βρήκαμε ακόμα κομεδιέν. Δεν βρήκατε? Βρήκατε. Η Νικολέτα είναι έξω και περιμένει. Λοιπόν, Ρενάτο, δεν υποφέρεσε. Σου έφερα την ηθοποιό που ζήταγες. Μια ματιά μονάχα να τη ρίξει, σαν ενθουσιαστή. Πάω να την φέρω. Σα ευχαριστώ πολύ, Δεσπίνης Λουτσία. Λυπάμαι, Μάρκο, αλλά χρειάζομαι ονόματα. Χρειάζομαι μια τρανταχτή ηθοποιό. Και η Μπιάνκα είναι τρανταχτή. Μπιάνκα? Ακριβώς, Μπιάνκα Φαμπιάνι. Τα ακούσατε ποτέ αυτό το όνομα? Δυστυχώς. Τόσο το καλύτερο. Θα είναι η αποκάλυψη της χρονιάς. Περιμένει, καημενούλα. Να έρθει και ο Μίμο. Μίμο, τι γελίο όνομα. Ποιος είναι πάλι αυτός? Ο Μίμο Ράζι. Καλά, τι δουλειά έχει ο Μίμο, πώς τον λένε, με την κοπέλα? Είναι αδελφός της, Μίμο Ράζι. Εκείνη τη λένε Φαμπιάνι και εκείνον Ράζι. Τι σώει αδελφός της είμαι? Μα το Ράζι είναι το καλλιτεχνικό του όνομα. Μπιάνκα Φαμπιάνι, μη μου ράζει. Τους είδα έξω που περιμένανε. Η κοπέλα είναι πολύ νόστιμη. Δεν φτάνανε μόνο νόστιμη. Στο θέατρο χρειάζονται και άλλα προσόντα. Με συγχωρείτε. Καθίστε παρακαλώ. Και εσείς, κύριε. Μη μου ράζει. Χάρηκα πολύ. Επίσης. Να και τα κλειδιά του αυτοκινήτου σου. Κυρίες μου και κύριοι, σας χαιρέτησα. Χάρηκα πολύ, Δεσποινής μου. Το όνομά σας? Λουτσία. Χαίρομαι πολύ, Δεσποινής. Επίσης, κύριε. Ο φίλος μου μου είπε πως είστε ηθοποιός, Δεσποινής Μπιάνκα. Δυστυχώς δεν είχα την ευκαιρία να σας δω να παίζετε και... Α, δεν μπορεί. Θα πρέπει να την είδατε στη τηλεόραση. Σούπες φώμα, όλο άρωμα και χρώμα. Προτιμάτε παντού και πάντοτε τη σούπες φώμα. Τι θαυμάσιο άρωμα και τι χαμηλή τιμή. Και τι δεν αναγκάζεται να κάνει και να ζήσει? Ξέρω, παιδί μου, καταλαβαίνω. Και μέχρι τώρα δεν σας δόθηκε ποτέ η ευκαιρία να παίξετε στο θέατρο, Δεν είναι και πολύς καιρός που έχουμε έρθει εδώ ο Μίμο και εγώ. Δεσποινής Λουτσία, πώς σας φαίνεται η αδερφή μου? Είναι πολύ όμορφη. Μούρλια. Έχετε πάρει καθόλου μαθήματα ορθοφωνίας? Όχι, αλλά έχει, ξέρετε, μεγάλη φωτογένεια. Μην τον ακούτε. Προσπαθεί να με βοηθήσει. Βλέπει που τα έχω χάσει και νομίζει πως με τα αστεία του θα μου δώσει θάρρος. Του αρέσουν, βλέπετε, τα αστεία. Και έχει δίκιο. Στη ζωή πρέπει κανείς όλα να τα βλέπει από την ευχάριστη όψη του. Πέστε το ψέματα. Πόσες φορές δεν βρεθήκαμε τα πει. Καρφί λοιπόν δεν μου κάει. Και θέλει ας βρέξει, θέλει ας χιονίσει. Εγώ μια φορά δεν τη χαλάω τη ζαχαρένια μου. Μίμο, σε παρακαλώ να μας αφήσεις μόνους. Δεν ξέρω τι με πιάνει όταν είναι και ο Μίμο μαζί. Δεν μπορώ να αρθρώσω λέξη. Τι λέει? Αν σας ενοχλώ, φεύγω. Δηλαδή, θα σε περιμένω έξω, Μπίμπι. Σε ευχαριστώ. Έτσι με φωνάζει από τότε που ήμουν μωρό. Να μην το ξεχάσω. Θα ήθελα να ξέρετε πως είμαι και εγώ ηθοποιός. Λένε μάλιστα πως είμαι καλός ηθοποιός. Τον πιάνω αμέσως το ρόλο. Μην με βλέπετε έτσι. Πρέπει να με δείτε με κράνος και πανοπλία. Είμαι έκτακτος. Πολύ μου πάει το κοστούμι. Από παιδί το έχω μέσα μου. Μίμο, σε παρακαλώ. Καλά. Μην με έχεις όμως και περιμένω καμιά ώρα, έτσι. Θα πάρω και αυτό το περιοδικό με την αδειά σας, φυσικά. Στους προθαλάμους έχουν πάντοτε κάτι περιοδικά από πέρσι. Αυτό το ξέρω εκ πείρας. Δεσποινής Λουτσία, μου είστε πολύ συμπαθητικοί. Δεσποινής Λουτσία, θα θέλατε να φέρετε το ταχυδρομείο? Πώς, βεβαίως, αμέσως. Ευχαριστώ. Λοιπόν, σας ακούω. Σας παρακαλώ, μην με παρεξηγήσετε. Πρώτα θέλω να ξέρετε πως δεν ήρθα για να μου δώσετε ρόλο στο καινούργιο σας έργο. Όχι. Ήρθα γιατί ήθελα να σας γνωρίσω, να σας δω από κοντά. Είσαστε μια από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες του θεάτρου μας. Και σαν πρωταγωνιστής και σαν άνθρωπος. Όχι, μη γελάτε, έτσι είναι.
Και όταν έμαθε ότι ο κύριος Μάρκο είναι φίλος σας, τον παρακάλεσε να με συστήσει σε εσάς. Σας ευχαριστώ, Δεσποινής Μπιάνκα, αλλά πιστέψτε με, όλα αυτά είναι υπερβολές. Είμαι ένας άνθρωπος σαν όλους τους ανθρώπους, μόνο που αγαπώ τη δουλειά μου με πάθος. Θέλω το θέατρό μου να στέκει πάντα στο ύψος του, οι παραστάσεις μου να είναι πάντοτε φροντισμένες και έτσι να μην χάνω και τα λεφτά μου. Είστε τόσο μετριόφρον, ωστόσο σας το ξαναλέω. Δεν ήρθα για να μου δώσετε ρόλο. Όχι, σας τορκίζομαι. Βέβαια και θα ήθελα να παίξω κι εγώ σε ένα καλό θέατρο. Τ' αγαπώ το θέατρο, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Δυστυχώς ξέρω τι θυσίες, τι αγώνες χρειάζεται για να πετύχει κανείς. Και όταν είσαι γυναίκα και θέλεις να μείνεις αγνή, τότε όλα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα. Και αυτά είναι υπερβολές. Θα μπορούσα να σας πω ένα σωρό παραδείγματα για γυναίκες που στάθηκαν. Το ξέρω, γι' αυτό και εγώ επιμένω. Και εξάλλου πρέπει να εργαστώ. Είμαστε, βλέπετε, μόνοι στον κόσμο, Μίμο και εγώ. Ζούμε σε μια μικρή πανσιόν, σε ένα προάστιο, μόνοι, με τις μικρές και τις μεγάλες μας έννοιες. Αχ, εγώ το μεγάλωσα και τον ανάθρεψα το Μίμο. Είναι στιγμές που αναρωτιέμαι μονάχη μου πώς τα κατάφερα. Ναι, η ζωή είναι πολύ δύσκολη. Αυτό βέβαια εσείς δεν το ξέρετε. Ω, δυστυχώς το ξέρω. Ούτε και θυμάμαι πώς και γιατί άρχισα να παίζω. Ίσως από εσωτερική ανάγκη και γιατί έπρεπε να ζήσουμε. Ίσως περισσότερο γι' αυτό. Γιατί στο βάθος εγώ λαχταρούσα μια τελείως διαφορετική ζωή. Έναν άντρα στο πλευρό μου και παιδιά. Κι όμως το μόνο που γνώρισα μέχρι σήμερα ήταν απογοητεύσεις και μόνο απογοητεύσεις. Σίγουρα θα με περνάτε για φλία. Μα γιατί το λέτε αυτό, είναι τόσο φυσικό. Ένα νέο κορίτσι σαν και εσάς. Βλέπετε, είμαι τόσο ειλικρινής, τόσο αληθινός άνθρωπος. Ό,τι λέω το σκέφτομαι και ό,τι σκέφτομαι το λέω. Όμως θα ρω πως το παράκανα και εσείς χάνετε την πολύτιμη ώρα σας ακούγοντας τις ανοησίες μου. Ναι, το ξέρω καλά πως είμαι ένα τίποτε. Μια νέα γυναίκα που στον αγώνα της με τη ζωή μόνο απογοητεύσεις γνώρισε και τίποτε άλλο. Ω, να μπορούσα να ξαναρχίσω τη ζωή μου, γιατί τώρα δεν θα έκανα πια λάθη. Τώρα θα ξέρα να φτάσω στο σκοπό μου. Έχω μια σιδερένια θέληση. Και αν δεν έπρεπε να βρω οπωσδήποτε δουλειά, δεν θα ήμουν τώρα εδώ κοντά σας. Όμως. Τι έχετε, Δεσποινής Μπιάνκα, Δεσποινής Μπιάνκα, τι έχετε? Τίποτε, δεν είναι τίποτε. Μια ελαφριά ζάλη. Πώς να μην ζαλιστεί κανείς όταν του λείπει το φαγητό? Και μη φανταστείτε πως το λέω αυτό για να σας κάνω εντύπωση. Μακάρι να μην χρειαζόταν να σας το πω. Μακάρι να μπορούσα να σας το κρύψω. Αλλά δεν θα ήθελα για κανένα λόγο, ειδικά εσάς, να σας κρύψω κάτι. Το βλέπετε αυτό το φόρεμα? Ναι. Σίγουρα θα το περάσετε για μοντέλο. Κι όμως δεν είναι μοντέλο. Μόνη μου το όρεψα. Μόνης? Κι όσο για το ύφασμα, το πιο φτηνό που γίνεται. Το ψώνισα από τα ρετάλια. Δεν θα το πιστέψετε. Κι αυτό το τυποτένιο πραγματάκι ήταν πρόβλημα για μας. Αλλά όταν έχεις λίγο γούστο, βρίσκεις νόστιμα πράγματα στα μαγαζιά. Και το κοστούμι που φορεί ο Μίμο, εγώ το όρεψα. Όχι, δε. Σε αυτό με βοήθησαν λιγάκι. Αλλά τη δική μου γκαρντερόμπα τη βολεύω μονάχη μου. Δεν έχω εμπιστοσύνη στα μεγάλα καταστήματα και στα μεγάλα τελιέ. Όλοι του είναι απατεώνες. Λίγο γούστο αμα έχεις. Και εξάλλου τα ρούχα δεν κάνουν τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος θα δώσει αξία στα ρούχα του, ψέματα. Ξέρετε πόσο μου χρειάστηκε για να ράψω αυτό το φορεματάκι? Μια νύχτα. Μάλιστα, σε μια νύχτα ήταν έτοιμο. Μέχρι που να το αγοράσω όμως πέρασα 14 ολάκερες μέρες με καφέ και ψωμί. Και δεν το κρύβω, είμαι περήφανη γι' αυτό. Φυσικά θα μπορούσα κι εγώ, όπως τόσα και τόσα κορίτσια. Είναι εύκολο να αποκτήσει κανείς αυτά που ονειρεύεται. Αλλά προτιμώ να στερούμαι και να υποφέρω. Παρά να. Ναι, το προτιμώ χίλιες φορές. Μήπως θα μπορούσα να. Όχι, σας παρακαλώ, μην προχωρείτε. Ξέρω, θα μου πείτε πως δεν έχετε ρόλο για μένα. Δεν πειράζει, μη στενοχωριέστε για μένα. Αν δεν έχετε κανένα καλό ρόλο, δώστε μου κάτι άλλο. Κανένα ρολάκι για κομπάρσα, χωρίς λόγια. Μια κυρία της τιμής να πούμε. Μια περαστική στο δρόμο. Ό,τι να είναι. Κι ίσως θα μπορούσατε να βάλετε στο πρόγραμμα το όνομά μου με τόσα δά μικρά γραμματάκια. Μπιάνκα Φαμπιάνη. Μια περαστική. Μπιάνκα Φαμπιάνη. Ένας υπότης. Μη μοράζει. Α, πρέπει οπωσδήποτε να είναι και ο αδελφός μου μαζί. Αλλιώς δεν θα μπορέσω να δεχτώ το ρόλο. Δεν τον ξέρετε το Μίμο? Είναι τόσο αυστηρός, ξέρετε, όπως ήταν οι άνθρωποι στα παλιά τα χρόνια. Δεν με αφήνει ούτε μια στιγμή από τα μάτια του. Θέλει τόσο πολύ να με προστατεύει. Ούτε ραντεβού, ούτε προσκλήσεις, ούτε παρέες, τίποτε. Πρέπει να είναι και εκείνος μαζί. Βλέπετε, ήμασταν τόσο πολύ καιρό μαζί, που τώρα είμαστε πια δεμένοι ο ένας με τον άλλο. Και μήπως δεν έχει δίκιο. Σήμερα η ζωή είναι τόσο δύσκολη για ένα κορίτσι που δεν είναι και ολότελα άσχημο. Μπίμπι, έτσι με φωνάζει. Μπίμπι, η ζωή είναι σαν τη ζούγκλα. Άμα δεν φας, θα σε φάνε. Έχει πολύ χιούμορ. Αλλά όταν θέλει, γίνεται και πολύ σοβαρός. Και προπαντός, μη φανταστείτε πως δεν έχει ταλέντο. Α, έχει και πολύ, μάλιστα. Ιδίως στις ερωτικές σκηνές, αν δείτε με πόση θέρμη αγκαλιάζει, με τι πάθος. Ανόητη δεν είμαι. Λέω και λέω και λέω για να πάρω λίγο θάρρος. Σας παρακαλώ να με συγχωρέσετε. Σας κούρεσα ίσως, αλλά.
Τι άλλο μου μένει να κάνω στη θέση που βρίσκομαι. Σπίνης Μπιάνκα, Σπίνης Μπιάνκα, ελάτε τώρα, γιατί κλαίτε? Δεν κάνετε τίποτα κακό. Ίσα-ίσα που είσαστε πολύ ειλικρινείς και η ειλικρίνεια είναι κάτι που με συγκινεί. Παρακαλώ, ηρεμήστε. Χαμογελάστε λιγάκι, Είστε τόσο καλός μαζί μου. Ω, δεν είμαι καλός. Απλώς μ' αρέσει να έρχομαι στη θέση του άλλου και χαίρομαι όταν μπορώ να βοηθήσω κάπως μια κατάσταση. Έστειλε έξω τον αδερφό μου για να μην ακούσει αυτά που είχα να σας πω. Είναι τόσο περήφανος. Ακούστε. Ελάτε αύριο στις 3 που έχουμε ανάγνωση. Ίσως βρούμε κανένα ρόλο για σας. Μεγάλο! Δηλαδή, ό,τι και να μου δώσετε καλό θα είναι, αλλά... Θα βρούμε ένα καλό, αξιοπρεπή ρόλο. Και για το μήμο? Για το μήμο. Α, χωρίς εκείνο δεν μπορώ να δεχτώ τίποτα. Καλά, θα δούμε. Ίσως κανένα βουβό ρόλο. Θα το βάλουμε να κάνει κανένα υπηρέτη, κανένα μάγειρα. Ή κανένα υπότι, Θα δούμε, θα δούμε. Λέτε όμως να τα καταφέρω. Φτάνει μονάχα η ζωτικότητα και η αγάπη για να αποδώσει κανείς ένα ρόλο. Μη σας απασχολεί αυτό το ζήτημα, Μπιάνκα. Ελάτε εσείς αύριο στην πρόβα και όλα θα πάνε μια χαρά. Μπορώ βέβαια να σας λέω Μπιάνκα. Φυσικά, κύριε. Όχι, κύριε, όχι. Το όνομά μου είναι Ρενάτο. Ευχαριστώ, Ρενάτο. Και έχω την προαίσθηση πως εμείς οι δυο θα γίνουμε καλοί φίλοι. Ω, είμαι τόσο αναστατωμένη, Ρενάτο. Δεν θα ήθελα για κανένα λόγο να γίνω αδιάκριτος, αλλά μπορώ να σας ρωτήσω κάτι? Μα φυσικά, Ρενάτο. Είστε ελεύθεροι απόψε το βράδυ? Εγώ? Γιατί ρωτάτε? Γιατί θεωρώ πως πρέπει να γιορτάσουμε την γνωριμία μας. Θα ήθελα πολύ να φάμε έξω μαζί. Θα έρθει και η γυναίκα σας μαζί? Η γυναίκα μου, δηλαδή, μάλλον όχι. Ω, γιατί να μην έρθει? Ο Μάρκο μας είπε ότι είναι μια πολύ συμπαθητική κυρία και ήθελα τόσο πολύ να τη γνωρίσω. Ξέρετε, η γυναίκα μου έχει συνήθως όλες τις βραδιές της κλεισμένες. Βλέπετε, εγώ με το θέατρο γυρίζω πάντα πολύ αργά στο σπίτι και έτσι φροντίζει να μην πλήττει μονάχη της. Δυστυχώς το θέατρο σε τρώει. Η γυναίκα σας θα πρέπει να σας θαυμάζει πολύ. Πώς? Α, ναι, βέβαια. Να έχει ένα τέτοιον άντρα σαν και εσάς. Λοιπόν, σύμφωνοι? Αν έρθει μαζί μας και ο Μίμο. Α, ναι, ξέχασα. Ο Μίμο πρέπει να είναι πάντοτε παρόν. Ή και οι δυο μαζί, ή κανένας. Κομμάτια να γίνει. Δηλαδή, γιατί να μην έρθει ο Μίμο, αν είναι όμως ελεύθερο το παιδί? Να το ρωτήσουμε. Τώρα θα περιμένει τρέμοντας το κακόμοιρο. Τι έγινε? Με συγχωρείτε. Τίποτα, τίποτα. Α, θα μου επιτρέψετε στο μεταξύ να υπογράψω μερικά γράμματα. Α, Δεσποινής Λουτσία, πήγατε στο ταχυδρομείο? Ναι, αλλά ήταν κλειστό. Κλειστό, γιατί? Λόγω πένθους. Περίεργο. Μίμο, το έκανες πάλι το θαύμα σου. Εγώ, ποιο θαύμα? Μίμο, είσαι ελεύθερος απόψε το βράδυ? Ο κύριος Ρενάτο θέλει να φάει μαζί μας. Και το ρωτάς, παιδάκι μου, είμαι ο πιο ελεύθερος άνθρωπος του κόσμου. Ελεύθερος των ελευθέρων, που λένε. Όταν πρόκειται για φαΐ, είμαι πάντοτε διαθέσιμος. Ωραία, θα πάμε λοιπόν σε ένα ρεστοράν που το συμπαθώ πολύ, αλλά. Οι τρεις μας. Δεσποινής Λουτσία, δεν έρχεστε κι εσείς μαζί μας? Με μεγάλη μου ευχαρίστηση. Φυσικά, αν είστε ελεύθεροι. Πώς είμαι ελεύθερη? Θαυμάσια, θα πάμε οι τέσσερις μας. Μόνο να μην πάμε σε κανένα αριστοκρατικό κέντρο, γιατί πώς να έρθω με αυτό το φουστανάκι? Φουστανάκι το λες αυτό? Μας κόρτισε ένα σωρό. Κόπο! Αυτό δεν θέλεις να πεις? Ώστε πηγαίνουμε. Και βέβαια πηγαίνουμε. Δεσποινής Λουτσία, το μπράτσο σας. Ευχαρίστως. Δεσποινής Μπιάνκα, το δικό σας. Ναι, αλλά είπαμε. Φίλοι. Φίλοι, φίλοι. Ο Μίμου ήταν ανυπόφορος. Έφαγε το καταπέτασμα και δεν σταμάτησε να μιλά. Η Λουτσία πολύ ταραγμένη, πολύ συγκινημένη. Και η Μπιάνκα, ένας άγγελος. Τόσο γλυκιά, τόσο τρυφερή. Μετά τα στρίδια έγινε πιο εύθυμη, πιο ξέγνιαστη, πιο χαριτωμένη. Και εγώ, λες και είχα στραβωμάρα, πήγα και έπεσα μέσα στη φάκα, σαν γυμνασιόπεδο. Την ερωτεύτηκα. Ήταν ο μεγάλος, ο αληθινός έρωτας. Αυτός που σου τρυπάει την καρδιά με θανατηφόρο βέλος. Ξέρετε, αυτός ο έρωτας που κάνει τα αυτιά σου να βουίζουν, τα γονατά σου να τρέμουν, την ανάσα σου να κόβεται. Με δύο λόγια, ο έρωτας του έφηβου που γίνεται τρομερά επικίνδυνος όταν τον πάθει ένας. Περίπου πενιντάρης. Μια απελπιστική αρρώστια που δεν έχει γιατριά. Θεραπεύουν τη γρήπη, τη γαστρίτιδα, το συνάχι. Όμως τον έρωτα, δυστυχώς, είναι ανίατος. Ούτε τα φάρμακα, ούτε η επιστήμη μπορούν να σε σώσουν. Είναι να μην τον πάθεις έτσι και τον έπαθες. Τώρα θα μου πείτε, ίσως δεν γιατρεύεται επειδή ακριβώς δεν είναι αρρώστια. Μη σας γελάνε τα συμπτώματα, φίλοι μου. Λένε πως ο έρωτας είναι θείον δώρον. Ένα μαγευτικό συνέστημα που σε κάνει να ξεχνάς τα πάντα. Όχι, όχι, όχι. Αυτά τα συμπτώματα είναι ύπουλα, απατηλά. Έτσι και γυρίσει η κρίσιμη φάση. Αρχίζουν οι κρυάδες, τα ρίγη, η μελαγχολία, η απογοήτευση, η απελπισία. Αχ, εκείνο το βράδυ ήμουνα τόσο ευτυχισμένος. Ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος του κόσμου. Πού να φανταστώ ηλίθιος ότι έκανα το πρώτο βήμα προς την αυτοκτονία. Επιτέλους ζω, έλεγα. Ενώ πήγαινα ίσια στο θάνατό μου.
Δεν λέει να σταματήσει η βροχή. Το πιστόλι μου. Το πιστόλι μου. Το κρατώ γερό. Με τέτοιο καιρό μπορείς να κάνεις και τίποτα καλύτερο. Θάρω πως είναι η ιδεώδης μέρα. Για να δούμε. Εδώ που τα λέμε, την αυτοκτονία μου δεν την αναβάλω μόνο και μόνο για να κάνω το κέφι στην κτηνόδικη φύση μου. Υπάρχει άλλος λόγος. Μια αυτοκτονία, φίλη μου, απαιτεί διακριτικότητα και απόλυτη σιγουριά. Δεν υπάρχει πιο γελίο πράγμα στον κόσμο από μια αποτυχημένη αυτοκτονία. Δεν έχω δίκιο. Πρέπει να έχει κανείς τα μάτια του τέσσερα, μην κάνει καμιά στραβοτιμονιά. Να ξεκινάει δηλαδή με μαθηματική ακρίβεια, με σιγουριά, πώς το λένε. Και ποιος παρακαλώ μας δίνει αυτή τη σιγουριά, το πιστόλι, ποιος το είπε. Η δουλειά που πας να κάνεις είναι σοβαρή. Το χέρι σου τρέμει και αντί για τον άλλο κόσμο μπορεί να τρυπεί τη μύτη σου και να γελάνε και από πάνω. Τώρα βέβαια υπάρχει και το γκάζι, αλλά έχει μια απέσια μυρωδιά το ευλογημένο. Όχι και να φύγεις από τη ζωή παίρνοντας για τελευταία ανάμνηση ένα δωμάτιο που βρωμοκοπάει. Υπνοτικά, στην ηλικία μου. Αυτά είναι καλά για κοριτσόπουλα και παιδαρέλια που πεθαίνουν από ερωτική απελπισία. Τώρα θα μου πείτε, υπάρχει και το παράθυρο. Είναι και αυτή μια άποψη. Ποιος μου λέει όμως ότι θα σκοτωθώ? Αν σπάσω κανένα πόδι και τα δυο και περάσω όλη μου τη ζωή σε καμιά πολυθρόνα με ρόδες, να μου λείπει. Υπάρχει βέβαια και η θάλασσα. Ναι, αλλά ξέρω κολύμπι. Να αρπάξω καμιά πνευμονία ή καμιά πλευρίτιδα. Παρατραβάει υπόθεση και εγώ βιάζω. Τι, να κρεμαστώ? Αποκλείεται. Πολύ μακάβριο. Ποντικό φάρμακο αναξιοπρεπές? Να πλαντάξεις σαν το ποντίκι κρατώντας την κοιλιά σου από τους πόνους? Δεν φτάνει δηλαδή όσα υπέφερε στη ζωή? Όχι. Λοιπόν, όταν θέλει κανείς να πεθάνει ωραία, δεν μπορεί να έχει πολύ πλούσια εκλογή. Αχα. Μια όμορφη, περιποιημένη και ευγενική εμβολή. Αυτό είναι το καλύτερο απ' όλα. Αλλά πού να τη βρεις? Η φύση διαλέγει και σου στέλνει ό,τι της κατέβει. Μόνο που δεν μπορείς να της παραγγείλεις καμιά από αυτές τις θαυμάσιες, ακαριές μεθόδους που διαθέτει. Ο άνθρωπος δυστυχώς είναι πολύ αδύναμο πλάσμα. Γι' αυτό και νομίζω ότι παρόλα αυτά η καλύτερη μέθοδος είναι το πιστόλι. Είναι δραματικό. Είναι και θορυβώδες. Ό,τι χρειάζεται δηλαδή σε έναν άντρα που σέβεται τον εαυτό του. Μια λοιπόν που τα αποφάσισα. Και να σκεφτείς πως ήμουν τόσο ευτυχισμένος. Όταν με κοίταζε η Μπιάνκα πετούσα στα ουράνια. Δεν είναι μικρό πράγμα να έχεις τέτοια φίλη. Θα μου πείτε πως φτάσαμε ως εκεί? Η επιχείρηση κράτησε 3 ολόκληρες μέρες. Πρέπει να σας ευχαριστήσω, Ρενάτο. Γιατί πράγμα? Μα για τη χθεσινοβραδινή πρόσκληση. Και ο Μη μου ευχαριστήθηκε πολύ. Ξέρετε από πού έρχομαι? Από το θέατρο. Μου ανέθεσαν τον πρώτο μου ρόλο. Είναι θαυμάσιος. Χίλια ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ω, τι όμορφη που θα είναι η φιλία μας. Όμως φιλία, τίποτε άλλο. Ε? Την άλλη μέρα. Όχι, Ρενάτο. Αν μου ξαναφερθείς όπως μου φέρθηκες χθες βράδυ, δεν θα με ξαναδείς. Σε παρακαλώ, μην παριστάνεις τον ανήξερο. Μα... Τι δηλαδή, ούτε μια στιγμή δεν μπορεί ο Μήμος και εγώ δεν είμαι από εκείνες που ξέρεις. Εγώ είμαι καλό κορίτσι. Θέλω να με βλέπεις σαν να ήμουν η αδελφούλα σου. Ναι. Μια μέρα αργότερα. Ρορό, δεν έκλεισα μάτι όλη νύχτα. Να ξέρεις πως ντρέπομαι για ό,τι έγινε. Όχι, μη με κοιτάς. Τι θα σκέφτεσαι τώρα για μένα? Πως είμαι κι εγώ σαν τις άλλες? Όμως δεν είναι έτσι. Κι εγώ δεν ξέρω τι έπαθα χτες βράδυ. Δεν γνώριζα πια τον εαυτό μου. Το μόνο που ήθελα ήταν να σε κάνω ευτυχισμένο. Όμως ας το ξεχάσουμε κι οι δυο. Δεν πρέπει να επαναληφθεί ποτέ. Ποτέ. Εννοείται ότι επανελήφθη. Το φοβερό σε όλη αυτή την ιστορία είναι εκείνος ο ανεκδίγητος ο Μήμο. Τι δράμα με αυτόν τον άνθρωπο. Σας έτυχε ποτέ τέτοια περίπτωση? Αγαπάς μια κοπέλα, τι θέλεις δική σου, και τη στιγμή που πιστεύεις ότι είσαι ευτυχισμένος, ανοίγει η πόρτα και παρουσιάζει το αδελφός. Και τι αδελφός? Ο Μήμο, τι γίνεσαι Μήμο, πού ήσουν Μήμο, πώς πέρασες Μήμο? Και εσύ που λαχταράς να του στρίψεις το λαρίνγκι, αναγκάζεις να του χαμογελάς, να του κάνεις αστεία, να του αγκαλιάζεις. Ο καημένος ο Μήμο είναι στεναχωρημένος. Πρέπει να τον διασκεδάσουμε, αλλιώς στεναχωριά την Μπιάνκα. Πρέπει να του φερόμαστε φιλικά, γιατί έτσι και υποψιαστεί τίποτα
πάλι μόνο μας. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, τον ερωτεύτηκε και η Λουτσία, η γραμματεύση μου. Τι σας έλεγα, στα κέφια της είδες ποινής Λουτσία. Πάμε, επιτρέπετε. Καλημέρα σας. Γεια σου Μίμω, τι γίνεσαι Μίμω, πώς είσαι Μίμω. Θα μπορούσα να σου πω δύο λόγια Ρενάτο. Τι το ρωτάς αγαπητέ μου, κάθισε, θα πάρεις ένα τσιγαράκι. Τι να σου παραγγείλω, καφέ, λεμονάδα ή προτιμάς ένα ουισκάκι? Ουισκάκι. Ουισκάκι, λοιπόν σε ακούω. Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι Ρενάτο. Γιατί μου έδωσες το καινούργιο έργο να κάνω τον καθηγητή? Δεν θυμάμαι ακριβώς. Ήθελα να σου δώσω ένα ρόλο, κακό είναι? Σου ζήτησα μια συγκεκριμένη απάντηση. Γιατί μου έδωσες τον καθηγητή? Γιατί ήθελα να σου δώσω ένα ρόλο. Και γιατί ήθελες να μου δώσεις ένα ρόλο? Γιατί είμαστε φίλοι, για να δείξω τη συμπάθειά μου σε σένα και την Μπιάνκα. Η Μπιάνκα δεν έχει καμιά δουλειά με τη δική μου υπόθεση. Πολύ σωστά, τι δουλειά έχει η Μπιάνκα? Ελπίζω να είναι έτσι όπως τα λες. Γιατί αν μάθαινα ότι η Μπιάνκα είχε κάποια σχέση με αυτή την ιστορία, θα. Τι θα έκανες? Θα μένα με το στόμα ανοιχτό. Α, και θα έχεις δίκιο. Ώστε πάει καλά. Και τώρα ας έρθουμε στην υπόθεσή μου. Ο ρόλος του καθηγητή δεν μου πάει καθόλου. Ο κύριος Μίμω έχει δίκιο. Το λέτε κι εσείς, Δεσποινής Λουτσία? Με συγχωρείτε που επεμβαίνω, ομολογώ όμως ότι αυτός ο ρόλος δεν κάνει για τον κύριο Μίμω. Δες τα έλεγα, τα βλέπεις τώρα? Δηλαδή βλέπω πως η Δεσποινής Λουτσία βρίσκει ότι δεν κάνει για σένα αυτός ο ρόλος. Και η Δεσποινής Λουτσία και κάθε άνθρωπος που ξέρει από θέατρο. Άκου να μου δώσουν να κάνω ένα πενιντάρι. Και τι πενιντάρι? Στην πρώτη πράξη δεν παρουσιάζομαι καθόλου. Στη δεύτερη λέω πέντε φράσεις και στην τρίτη πεθαίνω. Μα είναι πράγματα αυτά. Λυπάμαι, αλλά δεν μπορώ να δεχθώ το ρόλο. Και φυσικά δεν μπορεί και η Μπιάνκα να δεχτεί το ρόλο της Μαρκησίας. Εξηγημένα τα πράγματα. Ναι, αλλά είναι μοναδική ευκαιρία για την Μπιάνκα. Έτσι και πετύχει αυτό το ρόλο. Έκανε πια καριέρα και το θέλει τόσο πολύ. Νομίζω ότι είναι εύκολο να βρει ένα ρόλο κομμένο και ραμμένο για εκείνη. Συμφωνώ. Ωστόσο πρέπει να συμφωνήσει και εσύ πως δεν μπορώ να κάνω τον καθηγητή. Αν παίξει η Μπιάνκα την Μαρκησία, τότε θα παίξω και εγώ τον Αρθούρο. Τι λες, παιδάκι μου, ο Αρθούρος είναι ο πρωταγωνιστής. Και ύστερα δεν κάνω τα κακό για πρωταγωνιστή. Α γελάσω. Και νομίζω ότι ο κύριος Ταντέο Ταντέ είναι καλύτερος από μένα. Α ξαναγελάσω. Αυτός είναι Μορμολίκιο, χούφταλο. Κορδεύει τα 50 και θέλει να παίζει ρόλους εραστή και να κάνει το γλυκό. Άσε πια που ρίχνεται σε πιο νόστιμο κορίτσι την μπροστά του. Αν είχες αδελφή, σε ρωτάω. Αν είχες αδελφή, θα την άφηνες να παίξει με το Ταντέο Ταντέι? Ξέροντας ότι τη χαϊδεύει επειδή τάχα το απαιτεί ο ρόλος. Σε οικετεύω, Ρενάτο. Μην επιτρέψει ένα γεροκολασμένο να μολύνει την Μπιάνκα μας. Βέβαια, εσένα δεν σε ενδιαφέρει τι θα απογίνει μετά η Μπιάνκα. Εγώ όμως έχω ευθύνη. Όχι, ήθελα να. Ο κύριος Μίμω έχει δίκιο. Ο Ταντέο γέρασε πια. Δεν μπορεί να κάνει τους εραστές. Ύστερα σκέφτεσαι μονάχα τη Μπιάνκα. Θέλεις να της δώσεις ένα ρόλο για να επιβληθεί. Και τι δεν κάνεις το ίδιο και για μένα? Εμείς οι δυο δηλαδή δεν είμαστε φίλοι? Μόνο με την Μπιάνκα είσαι φίλος? Όχι, ρωτάω δηλαδή. Θα περιμένω μέχρι αύριο, Ρενάτο, την απάντησή σου. Ή θα ικανοποιηθούμε και οι δυο, και η αδελφή μου και εγώ, ή κανένας. Έτσι. Γεια σου, Ρενάτο. Για χαρά, Λουτσία. Δεν κάνει να τον αδικήσουμε, κύριε Ρενάτο. Ναι, αλλά δεν θα τα καταφέρει να βγάλει τον Αρθούρο. Έχει τόση θέληση, τόσο ζήλο. Αλλά δεν έχει ταλέντο. Δεν καταλαβαίνω. Τόσο πολύ τον θέλετε, τον Ταντέο Ταντέι. Εγώ. Κοιτάζω πώς να τον ξεφορτωθώ. Έχει ένα ύφος. Νομίζω ότι είναι αυτός και όχι άλλος. Και όσο για τις γυναίκες. Καλύτερα να μην το συζητάμε. Όλα τα θηλυκά του θεάτρου τον γνώρισαν από την Γαλλία. Διώξτε τον, λοιπόν. Αλλά και αυτός ο Μίμω. Μην ανησυχείτε, θα τα καταφέρει. Είναι τόσο έξυπνος. Η Λουτσία τον έβρισκε έξυπνο και εγώ το έχαψα. Ο Μίμω έπαιξε το ρόλο του Αρθούρου και για να με διαψεύσει τα κατάφερε μια χαρά. Η παράσταση είχε μεγάλη επιτυχία. Ιδίως η Μπιάνκα έγινε διάσημη μέσα σε μια νύχτα. Όλες οι εφημερίδες γράφανε με μεγάλα γράμματα το όνομά της. Έγινε το πρόσωπο της ημέρας. Και εγώ ήμουνα τόσο ευτυχισμένος. Εμείς οι άντρες το έχουμε αυτό. Δεν μας φτάνει που καμαρώνουμε εμείς για κάτι δικό μας. Θέλουμε να μας ζηλεύουν και οι άλλοι. Για τα παπούτσια μας, για το αμάξι μας, για τη γυναίκα μας. Για ό,τι να είναι, αρκεί να είναι δικό μας. Και εγώ σας το ξανάπα. Ήμουνα τόσο ευτυχισμένος. Πετούσα στα ουράνια. Δεν έβλεπα την ώρα να έρθει η Μπιάνκα κοντά μου. Και να την που ήρθε. Εδώ είναι ο Αρκουδίνος μου. Γατούλα μου, γλυκιά μου γατούλα. Γιατί έχουν οι ερωτευμένοι τη μανία να εκδηλώνουν την αγάπη τους με χαϊδευτικά ζώων? Ο Ποντικούλης μου φαίνεται κουρασμένος. Πάλι δούλεψε πολύ, πάλι κοιμήθηκε λίγο. Τι σκεφτότανε καθόλου τη γατούλα του? Είμαι εκνευρισμένος αγάπη μου, κοντεύει 7. 4 ώρες κάθομαι κλεισμένος εδώ μέσα και σε περιμένω. Έλα τώρα ρορό μου, που θα μου κακιώσεις για μια μικρή καθυστέρηση. 4 ώρες δεν είναι και πολύ μικρή καθυστέρηση. Έλα τώρα αγάπη μου, μη γίνεσαι ψιλικατζής. Θα καθόμαστε τώρα να μετράμε τις ώρες και τα λεφτά, αφού ξέρεις πως έχουν τα πράγματα. Τώρα μπόρεσα, τώρα ήρθα. Η δικαιολογία σου δεν είναι και πολύ ικανοποιητική. Πάψε σε παρακαλώ να παριστάνεις τον τύρανο. Καλέ, τι έπαθε ο Αρκουδίνος μου? Γιατί κατέβασε τα μούτρα του? Στραβοκοιμήθηκε απόψε.
Λοιπόν, και εγώ θα του τα πω όλα για να ησυχάσει. Άργησα να έρθω γιατί περίμενα πρώτα να φύγει ο Μίμο. Αν ήξερες τι τραβώ για να μπορέσω να κλέψω λίγες ώρες και να έρθω κοντά σου. Αν ήξερες το μαρτύριό μου να κρύβομαι από το Μίμο που είναι τόσο καχύποπτος. Γιατί έτσι και καταλάβει τίποτε θα μας σκοτώσει και τους δυο. Για να τώρα, μην είσαι υπερβολική. Υπερβολική εγώ. Δεν το ξέρεις γι' αυτό. Κι ύστερα είσαι τόσο εγωιστής. Εγωιστής, εγώ. Εσύ, ρορό μου είσαι. Γιατί αν δεν ήσουν εγωιστής και έβλεπες τα πράγματα όπως είναι, θα ήξερες πόσο πολύ τον αδίκησες τον καημένο το Μίμο. Αδίκησα το Μίμο, εγώ. Τον εκμεταλλεύτηκες. Το Μίμο, εγώ. Εσύ, ναι, ρορό μου. Πρόδωσες τη φιλία του. Καταχράστηκες την εμπιστοσύνη του και ξεμιάλισες την αδελφή του. Λίγο το έχεις αυτό. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, είσαι και παντρεμένος, είσαι και καθολικός, δεν μπορείς να πάρεις και διαζύγιο. Εσύ, το μόνο που σκέφτεσαι είναι πώς να έρχομαι κοντά σου. Όλα τα άλλα σου είναι αδιάφορα. Μόνο εγώ πρέπει να κάνω ένα σωρό θυσίες για τον Αρκουδίνο μου. Κάνεις εσύ θυσίες για τον Αρκουδίνο σου. Ούτε που το κατάλαβες, ε. Μπράβο σου. Και οι αγωνίες μου, οι φόβοι μου, μην καταλάβει τίποτα ο Μίμο. Γι' αυτό να μην γκρινιάζεις. Θα έρχομαι όταν μπορώ να έρχομαι. Δεν θέλω εξαιτίας μου να πάθει τίποτα. Ο Αρκουδίνος σου. Γλυκιά μου. 8 μέρες έχουμε να ανταμώσουμε. 8 μέρες. Μια αιωνιότητα. Ατέλειωτη αιωνιότητα. Πες μου πώς με αγαπάς. Σε λατρεύω κι εσύ. Εγώ το μόνο που θέλω είναι να είμαι μέσα στην αγκαλιά σου. Θέλω να γίνω μικρή, πολύ μικρή, για να χωθώ μέσα στο τσεπάκι σου και να με έχεις πάντοτε πάνω σου. Χίλιες μέρες και χίλιες νύχτες θέλω να σε φιλώ χωρίς τελειωμό. Αρκουδίνο μου. Γατούλα μου. Αρκουδινέλο μου. Δεν είμαστε καλά. Πώς καταντάει ο άνθρωπος να ερωτευτεί. Μα είναι πράγματα τώρα αυτά. Ξέρεις, ένα σωρό κορίτσια με κυνηγάνε για να μου πάρουν αυτόγραφα. Και αύριο έχω 2 συνεντεύξεις. Τι να τους πω, να τους πω ότι στο επόμενο έργο θα είμαι πάλι πρωταγωνίστρια. Θέλει και ερώτημα. Έριξα μια ματιά στα κοστούμια. Είναι όνειρο. Ναι, μόνο σε παρακαλώ, Χρυσή μου, όχι τρέλες. Οι τουαλέτες στο τελευταίο έργο κόστησαν 1 σωρό λεφτά. Καλά το λέω εγώ πως είσαι εγωιστής. Ναι, αγάπη μου είσαι. Όχι, δεν... Μια πρωταγωνίστρια πρέπει το λιγότερο-λιγότερο να είναι αξιοπρεπώς ντυμένη. Μα ναι, δεν. Ξέρεις, χτες βράδυ μετά την παράσταση κάθισα ώρες ολάκυρες και διάβαζα τον καινούριο μου ρόλο. Α, σου άρεσε. Αχ, μου άρεσε, δεν θα πει τίποτε, τρελάθηκα. Κρίμα μόνο. Τι κρίμα. Που δεν μπορώ να το μάθω όπως πρέπει. Γιατί δεν μπορείς να το μάθεις όπως πρέπει. Παιδάκι μου, για να μελετήσεις ένα ρόλο χρειάζεται ατμόσφαιρα. Και εγώ μέσα σε εκείνο το παλιό ξενοδοχείο. Α, όχι παλιό ξενοδοχείο. Όχι παλιό ξενοδοχείο. Είναι ένα πολύ παλιό, πολυτελέστατο ξενοδοχείο, ήσυχο με όλα τα κομφόρ. Ό,τι και να λες, αγαπητέ μου, ένα ξενοδοχείο είναι πάντοτε ένα ξενοδοχείο. Είναι τρομερό να ζεις μέσα σε ένα απρόσωπο δωμάτιο. Όλα εκεί μέσα είναι τόσο ψυχρά, τόσο αλλοπρόσαλα. Μα δεν έχει μα. Είμαι αναγκασμένη να ζω σε ένα δωμάτιο που έζησαν καμιά εκατοσταριά άνθρωποι πριν από μένα. Και μήπως ξέρω τι είδους άνθρωποι. Μπορεί φωνιάδες, πού να ξέρω. Μπορεί στο κρεβάτι μου να κοιμήθηκε κανένας φωνιάς. Αλλά δεν είμαστε καλά τώρα. Σε παρακαλώ, μη με διακόπτεις. Και να ήταν μονάχα το δωμάτιο, αλλά είναι και ολάκερο το χτίριο. Το σκέφτηκες καθόλου? Ένα σπίτι που αποτελείται από 100 ολόιδια δωμάτια, με 100 ολόιδια κρεβάτια, με ίδιες πολυθρόνες, ίδιες μπανιέρες. Αχ, τρομερό. Είναι φοβερό να κοιμάσαι στο κρεβάτι σου και να ξέρεις πως ολόγυρα κοιμούνται κι άλλοι 99. Είναι σαν να κοιμάσαι σε στρατόνα. Καταλαβαίνεις τι συνέστημα έχει κανείς εκεί μέσα. Καμιά φορά ξυπνάω τη νύχτα και νιώθω τόση θλίψη, αρχίζω να τρέμω από απελπισία και φωνάζω το Μίμο να έρθει να μου κρατήσει συντροφιά για να μην πέσω από το παράθυρο. Πώς να μελετήσεις το ρόλο σου με τέτοιες συνθήκες, ε? Παρακουράστηκες τον τελευταίο καιρό, γι' αυτό έχεις αυτή την ευρικότητα. Το ξενοδοχείο σου είναι το πιο μοντέρνο και το πιο κομψό ξενοδοχείο της πόλης. Δεν λέω όχι, μα εμένα δεν μου κάνει. Μου φέρνει θλίψη, πώς το λένε. Και το χειρότερο, μου είναι αδύνατο να συλλάβω τον καινούριο μου ρόλο εκεί μέσα. Μου χρειάζεται ένα πιο ζεστό περιβάλλον. Μου χρειάζεται ατμόσφαιρα που να με ανυψώνει, να με εμπνέει. Έλα, ρονό μου, έλα, αγαπούλα μου. Πες μου πως θα με βοηθήσεις να βρω ένα όμορφο διαμερισματάκι. Ω, δεν είναι και τόσο εύκολο. Να μην σου ζητάω και μεγάλα πράγματα. Ένα μικρό σπιτάκι που να είναι δικό μου, κατά δικό μου, από τα κεραμίδια μέχρι το πάτωμα. Όπα, τώρα έγινε και σπιτάκι. Μα δεν με παρακολουθείς, Χρυσέ μου. Ένα πολύ μικρό σπιτάκι για μένα και το Μίμο. Όχι μεγάλα πράγματα. 5-6 δωμάτια με τους βοηθητικούς χώρους φυσικά. Με ένα όμορφο κήπο για να φυτέψω λουλούδια, τριαντάφυλλα, ντάλιες, μαύρες τουλίπες. Ξέρεις πόσο κάνει ένα τέτοιο σπιτάκι με κήπο να το αγοράσει και να το επιπλώσεις κοντά 1 εκατομμύριο. Το ξέρω. Να. Μα είναι ανάγκη να τα δώσεις όλα μαζί. Έτσι. Θα το πληρώνεις με δόσεις και ούτε θα σου φανεί. Ώσπου να γυρίσεις να δεις, θα το έχεις ξεπληρώσει. Σου κάνουν τώρα ένα σωρό ευκολίες. Πώς θα θέλετε το μήνα, τόσα. Λυπάμαι πολύ, αλλά προς το παρόν. Καλά το έλεγα εγώ. Εσύ δεν μοιάζεις με τους άλλους άντρες. Εκείνοι και τι δεν κάνουν για να εκπληρώσουν τα όνειρα της γυναίκας που αγαπούν. Και εσύ έφερες αμέσως τον κατακλυσμό. Το βρίσκεις πολύ πιο εύκολο να λες συνεχώς όμως και αλλά.
Ωστόσο μη σε νοιάζει, γιατί εγώ σε αγαπώ έτσι όπως είσαι. Και ακόμα γιατί ξέρω πως είσαι έξυπνος και λογικός. Στο τέλος θα καταλάβεις πόσο απαραίτητο είναι αυτό που σου ζητώ και θα πεις το ναι. Μα δεν είπα όχι, απλώς. Και εξάλλου, χρυσέ μου, όταν ο άντρας που αγαπάς δεν είναι ελεύθερος και δεν ξέρεις τι σε περιμένει από τη μια μέρα στην άλλη, καλό είναι να βρίσκεσαι με ένα σπιτάκι. Να σκεφτείς πόσο παράλογες είναι άλλες γυναίκες που ο αγαπημένος τους δεν είναι ελεύθερος. Κάθονται και του ζητάνε τα πιο απίθανα πράγματα. Δήθεν για να έχουν συντροφιά στη μοναξιά τους. Η μια θέλει σκυλάκι, η άλλη θέλει μια γάτα, η τρίτη θέλει παπαγάλο. Ενώ εγώ τι σου ζητάω? Ένα σπιτάκι. Θα έχω γεράνια στο μπαλκόνι, νταντελένιες κουρτίνες στα παράθυρα. Θα κοιμάμαι σε δικό μου κρεβάτι και θα σκέφτομαι μονάχα εσένα. Δεν προτιμάς καλύτερα να σου πάρω κανένα παπαγάλο? Ορίστε. Αντί να χαίρεσαι που δείχνω τέτοια κατανόηση και δεν σου ζητάω να χαλάσεις την οικογένειά σου για να έρθεις να ζήσεις μαζί μου, κάθεσαι τώρα και γκρινιάζεις. Έπρεπε να έχεις καμιά άλλη, να σε τραβολογούσε στο Μεξικό. Στο Μεξικό? Ναι, εκεί πηγαίνουν και παντρεύονται όσοι δεν μπορούν να πάρουν διαζύγιο εδώ. Εγώ όμως σέβομαι την οικογένειά σου. Καταλαβαίνω πώς νιώθεις. Τι σου ζητάω? Ένα σπιτάκι. Έλα, Ρωρό μου, έλα κοντά μου. Κοίταξε τον πως κατέβασε τα μούτρα του. Έλα τώρα που κάνεις το δύσκολο. Το ξέρω πως μέσα σου το έχεις αποφασίσει κιόλα. Για το χατήρι μου, ε. Από αύριο θα αρχίσουμε να ψάχνουμε για σπίτι, ε. Ποιος, εμείς? Ποιος άλλος, και βέβαια εμείς. Οι δυο μας, αγάπη μου. Κάπου κάπου θα έρχεται μαζί μας και ο Μίμο. Ο Μίμο? Να μην πει τη γνώμη του το παιδί. Αλήθεια, τι θα του πούμε? Ποιανού? Μα το Μίμο. Είναι ανάγκη να του δώσουμε λογαριασμό? Ώρες, ώρες δεν σε καταλαβαίνω. Έτσι και υποψιαστεί πως μου το χάρισε στο σπίτι, θα χαλάσει τον κόσμο, θα τον γκρεμίσει. Α, τότε να μην το πάρουμε. Κρίμα δεν είναι να τον γκρεμίσει. Εσύ, παιδάκι μου, πνίγεσαι σε μια σταγόνα νερό. Θα του πούμε απλούστατα ότι το συμβόλαιο είναι εικονικό και ότι φέρομαι εγώ για ιδιοκτήτρια για να γλιτώσει από το φόρο. Κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Και θα το χάψει? Ω, και βέβαια. Θα ρίξει πως θα κάτσει να ψιλορωτάει. Άλλωστε αυτός δεν ξέρει από τέτοια πράγματα. Έλα τώρα, χρυσέ μου, έλα κοντά μου και πες μου πως δεν αγάπησες ποτέ σου άλλη γυναίκα. Πως μ' αγαπάς περισσότερο από κάθε τι στον κόσμο. Ορκίσου πως δεν μ' απάτησες, πως δεν θα μ' απατήσεις ποτέ. Στορκίζομαι. Όχι έτσι, κανονικά. Ήψασε το χέρι σου. Ωραία, ορκίζομαι. Έτσι, μπράβο. Θεέ μου, κοντεύει 8. Και είναι Δευτέρα, δεν έχουμε παράσταση. Το ξέρω. Μα με έχει καλέσει η γυναίκα σου για φαγητό. Τηλεφώνησε έτσι και πες της πως ούτε και κάτι. Βρες κάποια δικαιολογία τέλος πάντων. 8 μέρες έχεις να έρθεις. Όχι, αγάπη μου, δεν το βρίσκω τίμιο να λέω ψέματα στη γυναίκα σου. Η καημένη Μαρία με περιμένει και εγώ βρίσκομαι εδώ κοντά σου. Α, όχι, αγαπητέ μου, δεν μπορώ να της πω ψέματα. Υπάρχουν ορισμένα ψέματα που δεν πρέπει να λέγονται. Το ξέρεις πως είμαστε φίλες και μου ζητάς να βρω μια φανταστική δικαιολογία για να την κοροϊδέψω, ε? Α, όχι. Ήθελες πως δεν λυπάμαι που θα σε αφήσω. Μα πρέπει να είμαστε λογικοί. Άλλωστε θα σε δω την Πέμπτη. Θα έρθω νωρίς, πολύ νωρίς, για να μπορέσω να μείνω κοντά σου όσο θέλεις. Στο μεταξύ θα άρχισε να με παίρνεις να κοιτάξουμε για σπίτι, ε? Σύμφωνοι? Μπράβο! Τι κάθεσαι, δεν θα έρθεις μαζί μου? Όχι, θα μείνω λίγο ακόμα. Εδώ, ολομόναχος? Ναι, ναι. Να τηλεφωνήσω του Μίμου να έρθει να σου κάνει παρέα. Τι να τον κάνω τον παλιό Μίμου? Τα βλέπεις όταν σου λέω ότι δεν είσαι καλός μαζί του. Εγώ δεν μπορώ να μείνω ούτε λεπτό. Η Μαρία με περιμένει. Γεια σου, Ρωρό μου. Πες μου πως δεν θα αργήσεις πιο πολύ από τις 9. Έτσι θα μπορέσω να σε ξαναδώ. Είχα θυμώσει για τα καλά. Όμως σαν έμεινα μόνος, άρχισα να σκέφτομαι πάλι την επόμενη συνάντησή μας. Ξαναβρήκα το κέφι μου και γιώμησα πάλι από ψευδεστήσεις. Τα βλέπετε πόσο αγιάτρευτη αρρώστια είναι ο έρωτας. Δώσ' του και σου αφήνει μια μικρή ελπίδα. Δεν μπορέσατε να δείτε σήμερα την αγάπη σας? Δεν πειράζει, λέτε μέσα σας. Θα τη δω αύριο. Δεν ήταν απόψε καλή μαζί μου? Δεν πειράζει. Αύριο που θα τη δω θα σβήσει κάθε υποψία. Δεν τηλεφώνησε? Κι είμαστε μακαρίως, γιατί είστε σίγουρος πως θα τηλεφωνήσει αύριο. Καθώς περπατάτε στο δρόμο, σας βρίσκει ένα κεραμίδι στο κεφάλι. Σας τρέχουν στο πρώτο βοηθειό, συνέρχεστε και αισθάνεστε ενθουσιασμένος, γιατί αύριο θα έρθει να σας δει στο νοσοκομείο εκείνη. Βλέπετε, η αγάπη τα ομορφαίνει όλα και έχει μια ξεχωριστή δύναμη να τη λύγει και τη μεγαλύτερη τραγωδία μέσα στο ρόδινο μανδύα της ψευδεστήσεως. Βγάζεις από τη γραμματική σου το παρόν και αρχίζεις: θα κάνω αυτό, θα κάνω εκείνο, θα. Αγνοείς την πραγματικότητα και κυρίως χάνεις την αίσθηση του χρόνου. Παίρνεις μέσα στα χέρια σου τη χειροπιαστή αντικειμενική έννοια της ζωής και τη μεταβάλλεις σε σύννεφα, σε όνειρα, και αρχίζεις να χτίζεις πύργους στο φεγγάρι. Και όλα αυτά θα ήταν ωραία και καλά, αν δεν ξεσκέπαζε κάποτε η πραγματικότητα το αληθινό της πρόσωπο. Για να δεις με φρίκι που έφτασες και να καταλάβεις μόνο μιας πως αυτό είναι το τέλος. Το τέλος, γιατί δεν μπορείς πια να πας πίσω. Αλλά εγώ πετούσα ακόμα σύννεφα. Συχνά όταν γύριζα το βράδυ σπίτι, έβρισκα την Μπιάνκα και το Μίμο παρέα με τη γυναίκα μου. Ξέρετε, η Μαρία και η Μπιάνκα είχαν γίνει πολύ καλές φίλες. Ανεβαίνω που λες Μπιάνκα μου στη ζυγαριά και τι να δω. Είχα πάρει ένα κιλό. Δεν στα έλεγα εγώ, Μαρία μου. Με αυτή τη δίαιτα δεν θα καταφέρεις τίποτα. Άκουσε με και θα με θυμηθείς. Φαΐ καταβούληση. Θα αποφεύγεις όμως τα ζυμαρικά. Και πρόσεξέ με,
Κάθε πρωί, μόλις σηκωθεί, γυμναστική. Μισή ώρα γυμναστική. Και μια φορά την εβδομάδα ένα γερό μασάζ. Θα σου στείλω την Καρλώτα, είναι μοναδική. Δοκίμασε το χαμάν. Θεός φυλάξει, πολύ επικίνδυνο για την καρδιά. Και εξάλλου δεν υπάρχει λόγος να δυνατήσει. Σημασία έχει να μην πάρει. Πάντως από στο μάχη, μη μου πεις πως δεν τα κατάφερα, ε. Κοίταξε πλάκα. Και εγώ δεν πήγα πίσω. Δηλαδή, εγώ ποτέ μου δεν είχα στο μάχη και κοιλιά. Εμένα αλλού είναι ο καημός μου, στους γοφούς. Ποτέ μου δεν μπόρεσα να εξηγήσω τη μανία που έχουν οι γυναίκες, ακόμα και πιο φρόνιμες όπως η Μαρία, να συζητούν τα αδύνατα και τα δυνατά του σημεία. Στομάχια, γοφή, στην ημερησία διάταξη. Η σάρκα ξεπεσμένη στην καθαρά ανατομική της ιδιότητα. Και όσο πιο πολύ συζητούν, τόσο περισσότερο φίλες γίνονται. Αυτά είναι μυστήρια που εμείς οι άντρες δεν θα μπορέσουμε ποτέ να εξηγήσουμε. Μα όταν το βραδινό φόρεμα είναι εφαρμοστό, δεν γίνεται αλλιώς. Τι σας έλεγα. Έχω μια μοδίστρα ειδική. Θα σου δώσω τη διεύθυνσή της. Καλησπέρα σας. Επιτέλους, αποφάσισες να έρθεις. Ο καλός μας ο Νάντο. Πώς είστε, Δεσποινής Μπιάνκα. Εσύ πια όλο βιβλία και βιβλία. Θα ήθελα να είχα το μυαλό σου. Σκέψου τι μεγάλη ηθοποιός που θα γινόμουν. Α, αυτό μην το πιστεύετε. Οι επαγγελματίες ηθοποιοί στερούνται συνήθως ανεπτυγμένης νοημοσύνης. Όσο μεγαλύτερη η υυξημένη ικανότης, τόσο μικρότερα η διανοητική ένταση. Καλλιτέχνη σημαίνει κάτι το αφύσικο. Μια ελαφρά δόση ανομαλίας. Ναι, αυτό είναι φοβερά ενδιαφέρον. Λες να είναι έτσι. Και να το λέει αυτός, έτσι θα είναι. Εάν η καλλιτεχνική ικανότητα βρίσκεται μέσα στα όρια του φυσικού, τότε θα είμαστε όλοι καλλιτέχνες. Ακριβώς. Ο καλλιτέχνης είναι ένα πλάσμα με ενωσιράν ευαισθησία, η οποία και τον οδηγεί εις την εξωτερήκευση παραδόξων συναισθημάτων. Εκδηλώνει αυτά που γίνονται ή που νομίζει ότι γίνονται μέσα του, γι' αυτό ουσιαστικά είναι μάλλον άχρηστος. Με παρακολουθείτε. Πώς. Ένας ζωγράφος, να πούμε, ή ένας γλύπτης. Δεν προσφέρουν τίποτα το ουσιαστικό εις των κοινωνικών βίων. Ο ένας ζωγραφίζει, ο άλλος φιλοτεχνεί αγάλματα. Και οι δύο ολοκληρώνουν άσκοπες πράξεις και μάλιστα υπό την επίρρεια της νοσηράς φαντασίας των, εις την οποία λόγω της ψυχοσυνθέσεώς των είναι αναγκασμένοι να υποταχθούν. Όλα όμως αυτά ευρίσκονται πέραν της πραγματικότητος, πέραν της επιστημονικής ακριβίας. Ο επιστήμον, εν αντιθέσει, λύει βάσει απτών παρατηρήσεων τα ενίγματα της φύσεως και δια της πράξεώς του αυτής συμβάλλει στην πρόοδο του πολιτισμού. Οι τεχνητοί δορυφόροι, επί παραδείγματι, παρόλο ότι ονομάζονται τεχνητοί, δεν συμβαίνει καθόλου να είναι αποτελέσματα της τέχνης αυτής καθεαυτής. Α, αυτό θα γίνει οπωσδήποτε, Μίμο. Μια ολόκληρη μέρα μέσα στο δάσος. Μα είναι θαυμάσια ιδέα. Και ξέρετε, εγώ τρελαίνομαι για σπορ. Είστε κι εσείς camping fan, Μίμο? Αν είμαι τι πράγμα? Camping fan, πώς το λένε. Αν σας αρέσουν οι κατασκηνώσεις. Στη θάλασσα, στο βουνό, στα Μεσόγεια. Α, είναι θαύμα. Καθαρίζουν τα πνευμόνια. Ζωηρεύει η άδειλος αναπνοή. Α, ναι. Αυτό προπάντων είναι πολύ ενδιαφέρον. Έρχεστε να κατασκηνώσετε μαζί μας το καλοκαίρι. Πολύ ευχαρίστως. Αν μου το επιτρέπουν οι δουλειές μου, δηλαδή. Τη σκηνή και τα διάφορα άλλα θα μου το αγοράσει ο μπαμπάς. Α, όλα κιόλα. Δεν μου αρνιέται τίποτα. Όταν ακούσει μάλιστα ότι θα είστε κι εσείς μαζί, θα ενθουσιαστεί. Εμένα μου λες. Λοιπόν, πάω στοίχημα ότι μέσα σας κρύβεται ο ιδεώδης σπόρτσμαν. Καλέ βέβαια, με τέτοιες πλατάρες. Κάνετε γυμναστική? Εγώ? Πώς, βέβαια. Η αδελφή μου έχει στο σπίτι της ειδική αίθουσα γυμναστικής. Για μένα την έφτιαξε. Δεν έρχεστε καμιά μέρα να κάνουμε μαζί γυμναστική? Αν έρχομαι, λέει, τρέχοντας. Α, όχι, αυτό πάει πολύ. Καλησπέρα, αγαπητή μου. Μπαμπάκα! Ρενάτο, γιατί άργησες τόσο πολύ? Α, δυστυχώς ο άντρας μου είναι πολύ ακατάστατος σε όλα του. Ακόμα και στην ώρα που πρέπει να γυρίσει σπίτι του. Και απόψε δεν είναι τίποτα, ήρθε στις 2:30. Ενώ άλλες φορές. Ώστε απόψε ήρθε και νωρίς. Ρενάτο, πώς μπορείτε και φέρεστε τόσο σκληρά στη γυναίκα σας, που καθίστε καημένη και σας περιμένει με τόση αγωνία? Μη μου πείτε ότι έχετε δουλειά μέχρι αυτή την ώρα. Ας μιλήσουμε για κάτι άλλο. Όχι, να μιλήσουμε καλύτερα γι' αυτό. Να δούμε τι έχεις να πεις. Και εγώ είμαι πολύ περίεργη να ακούσω τι θα πει. Με ζηλεύει. Έγινε φίλη με τη γυναίκα μου για να μπορεί να με κατασκοπεύει καλύτερα. Ομολογώ ότι αυτό μου άρεσε. Κολλάκευε τον ανδρισμό μου και στο κάτω-κάτω ήταν και ένα δείγμα της αγάπης της. Ώστε υπέφερε και εκείνη για μένα όπως υπέφερα και εγώ για εκείνη. Είναι και αυτό μια από τις όμορφες πλευρές του έρωτα. Γι' αυτό και άφηνα τα πράγματα να τραβούν έτσι το δρόμο τους. Η αλήθεια είναι ότι με τυρανούσε κάπου-κάπου η συνείδησή μου, αλλά φρόντιζα να την καθησυχάζω. Ήμουν πολύ τρυφερός με τη γυναίκα μου και πολύ γαλαντόμος. Από καιρό σε καιρό της έκανα δώρο κανένα κόσμημα. Ξέρετε, αυτό το συνηθίζουν οι άντρες που. Τώρα βέβαια αυτή η ιστορία έφερε κάποια αναστάτωση στα οικονομικά μου, γιατί όταν αγόραζα κανένα κόσμημα για τη γυναίκα μου, έπρεπε να πάρω κι άλλο ένα για την Μπιάνκα. Βλέπετε, δεν μπορούσε να μείνει τίποτα κρυφό, γιατί είχαν γίνει αχώριστες φίλες. Μπορείτε να διανοηθείτε ότι κονδύλια πλήρωνα. Μπορείς να κάνεις οικονομία όταν έχεις τόσες υποχρεώσεις. Δεν γίνεται. Έτσι, όλα πήγαιναν ωραία και καλά, ως τη στιγμή που η Λουτσία. Το ταχυδρομείο σας. Ευχαριστώ. Όχι που θα σας το πω, Λουτσία, αλλά εσείς δεν είστε απλώς γραμματεύσεις, εσείς είστε θησαυρός. Τι συμβαίνει? Τίποτα. Πώς τίποτα, αφού εσείς κλαίτε. Όχι, είμαι λίγα
την κρυωμένη, αυτό είναι όλο. Ελάτε τώρα, σας ξέρω, κλαίτε. Γιατί, τι έγινε? Τίποτα, απολύτως τίποτα. Μόνο που... Μόνο που? Είμαι δυστυχισμένη, πολύ δυστυχισμένη. Α, λυπάμαι, σας βεβαιώ ότι λυπάμαι ειλικρινά. Μα γιατί, τι σας συνέβη? Σε μένα μπορείτε να τα πείτε όλα, το ξέρετε ότι σας συμπαθώ. Μα πού πάτε, σταθείτε, καθίστε. Καθίστε και ανοίξτε μου την καρδιά σας. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Μα γιατί δεν μπορείτε? Γιατί δεν θέλω να σας πληγώσω και εσάς. Να με πληγώσει? Πώς να με πληγώσει δηλαδή? Ήταν αδύνατο να καταλάβω τι εννοούσε. Ώσπου ένα βράδυ, γυρίζοντας σπίτι, σε καταλαβαίνω, σε καταλαβαίνω. Αχ, είναι να μην μπλέξουμε οι πυρέτριες. Έχουν σηκώσει μια μύτη. Φοβερό, φοβερό. Καλησπέρα, Μαρία. Ναι, ναι, έτσι είναι. Και εκείνοι οι εξάδελφοι τελειωμό δεν έχουν. Εγώ να σου πω ότι στο κόμμα από την αρχή. Απαγορεύεται η είσοδος στους εξαδέλφους. Γεια σου, Νάντο. Γεια σου, μπαμπά. Ωραία ιδέα. Κλείνω τώρα και θα σε ξαναπάρω να μου πεις τι απάντηση σου δώσε. Ναι, ναι, σε λιγάκι. Μπα. Ήρθες κιόλα, πώς έτσι νωρίς? Ήμουν λιγάκι κουρασμένος, λέω να πλαγιάσω. Αποκλείεται, περιμένουμε κόσμο. Όχι δα. Ναι, ναι, την Μπιάνκα και το Μίμο. Σήμερα είναι Δευτέρα και κάθε Δευτέρα τρώνε το βράδυ μαζί μας. Νάντο, πήγαινε και συναλλάξεις, μετά συνεχίζει το διάβασμα. Γιατί τι έχω, δεν μπορώ να φάω έτσι? Όχι, δεν μπορείς, όταν έχει κανείς καλεσμένους, δεν τους υποδέχεται με πουλόβερ. Είναι ζήτημα αγωγής. Καλά, δεν λέω, χρυσέ μου. Εκείνο που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί δεν παντρεύονται να ησυχάσουμε. Ποιοι? Ο Μίμο και η Μπιάνκα. Αυτό είναι δουλειά δική τους. Τι λέει αυτό? Πού ζεις, παιδάκι μου, στα σύννεφα? Δεν το ξέρεις πως είναι αδέλφια? Καημένε, μπαμπά. Πού ζεις, στο φεγγάρι? Δεν το πήρες είδηση πως ο δεσμός τους κάθε άλλο παρά αδελφικός είναι? Δεν το κατάλαβες? Ούτε αυτό. Μα τι λέει τώρα αυτός? Τρελάθηκε. Κύριε Λέισον, μη μου πεις ότι δεν το ξέρεις. Όλος ο κόσμος το ξέρει. Όλος ο κόσμος? Ποιος κόσμος δηλαδή, τι ξέρει? Καλά, εσύ γιατί ταράζεσαι? Δεν θέλανε οι άνθρωποι να κάνουν γνωστό το δεσμό τους. Θέλανε να κρατήσουν μυστικές τις σχέσεις τους. Δικαίωμά τους. Ξέρεις τώρα τα κουτσομπολιά γύρω από τους τοπιούς που γίνονται. Πολύ καλά κάνανε οι άνθρωποι. Και στο κάτω-κάτω ο καθένας χρονίζει τη ζωή του όπως του αρέσει. Μη μου πεις ότι δεν το έχεις καταλάβει. Εσύ, παιδάκι μου, είσαι μοναδικό φαινόμενο. Δηλαδή, υπάρχει κάποιος άλλος που το έγραψε. Η γραμματεύσου, η Λουτσία. Αλλά αυτή τουλάχιστον είναι δικαιολογημένη. Την τύφλωσε έρωτας. Μάλιστα, ερωτεύτηκε το Μίμο σαν μαθητριούλα. Εκείνη τη στιγμή διαλύθηκε για μένα ολόκληρος ο κόσμος. Έλειωσε σαν σαπισμένο φρούτο. Ένιωσα την ανάγκη να τρέξω αμέσως στην Μπιάνκα και να την κοιτάξω ίσια στα μάτια και να τη ρωτήσω, να δω τι θα είχε να μου απαντήσει, ποια δικαιολογία θα βρίσκει να μου πει. Και στο βάθος ήλπιζα ακόμα ότι μπορεί και η γυναίκα μου και ο Νάντο και όλος ο κόσμος να είχαν κάνει λάθος. Πως μπορούσαν η Μπιάνκα και ο Μίμο να είναι αδέλφια. Τη βρήκα στο σπίτι της την ώρα που ήταν έτοιμη να βγει. Όταν την είδα, ξέσπασα. Της πέταξα την αλήθεια κατάμουτρα. Έλα τώρα, καημένη Ρενάτο, που χάλασες τον κόσμο. Δεν είναι δα και τόσο τραγικά τα πράγματα? Σου είπα ψέματα, ε? Καλά, σου ζητάω συγγνώμη. Στο κάτω-κάτω κανένας άνθρωπος δεν είναι τέλειος. Όλοι έχουμε τελειωτοματάκια μας. Για ένα μικρό ψέμα τώρα. Πιάνκα! Κι ύστερα εγώ για σένα το έκανα. Για να μην έχεις τύψεις. Το κατάλαβα πόσο φιλότιμος και ευαίσθητος είσαι και λέω, γιατί να τον κάνω να υποφέρει που θα πατάει ένα φίλο του πίσω από τις πλάτες του. Κατάλαβες γι' αυτό. Και συνομωτήσατε όλοι μαζί για να με ρίξετε μέσα στη φάκα. Εκμεταλλευτήκατε την καλή μου πίστη και τα αισθήματά μου για να γεύεστε πιο άνετα τις ηχαμερές πράξεις σας. Θα ήταν πολύ διασκεδαστικό για όλους σας που με γελάσετε. Και την ώρα που εγώ σου μιλούσα για έρωτα, εσύ έλεγες μέσα σου, α, τον ηλίθιο. Μην είσαι υπερβολικός, Ρορό μου. Ίσα-ίσα που μου άρεσε πολύ να με φυλάς. Πώς σου πέρασε από το νου ότι μπορεί εκείνη τη στιγμή να έλεγα πως είσαι ηλίθιος? Έχω τρόπους εγώ. Έχω ανατροφή. Έλα, έλα τώρα, Αρκουδίνο μου, μην το παίρνεις τόσο τραγικά. Στο κάτω-κάτω, τι θα πει και ο Μίμο? Μίμο, μη μου μιλάς για αυτό το υποκείμενο. Μην αναφέρεις αυτό το γελίο όνομα μπροστά μου. Αν έπρεπε κάποιος από τους δυο σας να είναι θυμωμένος, αυτός ο κάποιος είναι ο Μίμο. Ξέρεις πόσο κοπιάσαμε για να μην προδοθούμε? Ξέρεις πόσο προσπάθησε το καημένο το παιδί? Α, φέρθηκε θαυμάσια. Ο Μίμο είναι κύριος. Πρέπει να το παραδεχτείς. Πιάνκα, αν δεν θέλεις να τρελαθώ. Ή μήπως νομίζεις ότι εσύ του φέρθηκες καλύτερα? Δεν θα χάσω το νόμο. Τι είδους λογική είναι αυτή? Είσαι ή δεν είσαι παντρεμένος? Και βέβαια είμαι. Κι όμως την
μια πάτηση στη γυναίκα σου. Μα τι σχέση έχει το ένα με το άλλο? Εσύ το ξέρεις ότι είμαι παντρεμένος. Δεν σου το έκρυψα. Αφού όμως εγώ δεν είμαι παντρεμένη με το Μίμο, τι ήθελες να σου πω ότι είμαι? Με χειρότερα. Τη δική σου λογική δεν μπορώ να καταλάβω. Και ύστερα γιατί πνίγεσαι μέσα σε ασήμαντες λεπτομέρειες? Τι σημασία έχει ποιος είναι και ποιος δεν είναι παντρεμένος, αντί να μου χρωστάς ευγνωμοσύνη για όλο όσο σου έδωσα? Τι να σου πω, δεν το περίμενα ότι θα με απογοήτευες τόσο. Με μεταχειρίστηκες για σανίδα, μάλιστα, για να περάσεις από την αφάνεια στη δόξα. Τη δική σου δόξα και αυτού του συχαμερού παράσιτου που ακούει στο όνομα Μίμο. Μια στιγμή, Αρκουδίνο μου, μια στιγμή. Με το ταλέντο μου έτσι κι αλλιώς θα τη γνώριζα τη δόξα. Και εξάλλου, αν το ξέρεις από την αρχή ότι ο Μίμο είναι φίλος μου, θα φρόντιζες για μένα? Ναι. Θα με βοηθούσες? Μίλες ναι, γιατί σε ξέρω. Συνεπώς, γιατί χαλάς τον κόσμο. Απλούστατα φτάσαμε κάπου από όπου θα μπορούσαμε να είχαμε ξεκινήσει. Τώρα το έμαθες ότι ο Μίμο είναι φίλος μου. Και τι έγινε τάχα? Τίποτε. Δεν πρόκειται να αλλάξουμε τη ζωή μας. Και όπως εσύ έχεις δικαιώματα, έχω και εγώ. Όπως εσύ κάνεις διπλή ζωή, έτσι κάνω και εγώ. Να με συγχωρείς, δεν είναι το ίδιο. Ηρέμησε, χρυσέ μου, και θα δεις πόσο λογικό είναι αυτό που σου λέω. Να, ας πάρουμε για παράδειγμα το Μίμο. Ο Μίμο δεν σου κρατάει κακία. Γιατί απλούστατα ο Μίμο είναι μεγαλόψυχος. Δεν είναι εγωιστής και απαιτητικός σαν και σένα. Και τώρα που θα έρθει, σε παρακαλώ να του δείξω ότι αναγνωρίζεις την ανωτερότητα και την αυτοθυσία του. Και προπαντός, μην δείξεις κανένα δισταγμό. Θέλω να πω, μην αλλάξεις τρόπο και θερσίματα απέναντί του. Στην αρχή είναι λιγάκι δύσκολο. Το ίδιο είχα νιώσει κι εγώ την πρώτη φορά που αντίκρισα τη Μαρία. Ύστερα όμως οπλίστηκα με θάρρος και νίκησα τις αντιδράσεις μου. Έλα τώρα, χαμογέλασε. Δεν θέλω να το βλέπω λυπημένο τον Αρκουδίνο. Εκείνο που δεν καταλαβαίνω είναι πώς μπόρεσες να μου πλασάρεις αυτή την απίθανη ιστορία. Ποια ιστορία, Ρωρό μου? Ότι τάχα είσαστε αδέλφια. Δεν ήταν καθόλου δύσκολο, Ρωρό μου. Το έχαψες αμέσως. Άντε λοιπόν, Μπιάνκα, η Μαρία μας περιμένει. Είμαι έτοιμη, πηγαίνουμε. Τι έπαθε αυτός? Έμαθε πως δεν είμαστε αδέλφια. Και γι' αυτό κατέβασε τα μούτρα του. Τότε τι να πω εγώ? Ρωρό, θα σε περιμένω αύριο μετά την παράσταση να πάμε να φάμε κάπου. Οι τρεις μας. Εκείνη τη στιγμή ένιωσα σαν αποκεφαλισμένος. Ναι, σαν να ξεκόλλησε το κεφάλι από το κορμί μου. Κι όμως το κορμί μου εξακολουθεί να περιφέρεται τελείως μηχανικά, σαν αυτόματο, συνεχίζοντας να ζει. Ω, πόσο πολύ μου χρειάζεται η φιλία ετούτη τη στιγμή. Μια γλυκιά, τρυφερή φιλία γεμάτη κατανόηση. Έτρεξα στο σπίτι μου, στη Μαρία. Κατάλαβα το άδικο που της είχα κάνει και ήθελα με κάθε τρόπο να ξαναρχίσω τη ζωή μου κοντά της. Της τα ομολόγησα όλα. Για καινούριο μου το λες? Το ξέρες? Φυσικά, αλλά μου είναι τελείως αδιάφορο. Και μου το λες έτσι απλά, σαν να μην έγινε τίποτα? Γιατί θα έπρεπε να σου το πω αλλιώς? Μαρία, σε παρακαλώ, σε ικετεύω. Κλάψε, φώναξε, τσίριξε, βρήσε με, χτύπησε με. Για όνομα του Θεού, κάνε κάτι, σε ικετεύω. Για να κάνω κάτι όπως λες, θα έπρεπε να σε αγαπώ. Ώστε δεν με αγαπάς πια? Πια, τι θα πει πια? Δεν σε αγάπησα ποτέ. Ποτέ? Τότε γιατί με παντρεύτηκες? Γιατί κοντά στον άλλον το μέλλον μου δεν θα ήταν καθόλου σίγουρο. Ήτανε, βλέπεις, καλλιτέχνης. Καλά, και εγώ τι είμαι? Θέλω να πω, ήταν μεγάλος καλλιτέχνης, αληθινός καλλιτέχνης. Και εγώ είχα μεγαλώσει με μικροαστικές αρχές. Και μόνο για να σιγουρέψεις το μέλλον σου με παντρεύτηκες? Γιατί άλλο νόμισες ότι σε παντρεύτηκα? Και έχεις το θάρρος, για να μην πω τίποτα χειρότερο, να το ομολογείς? Φυσικά. Εγώ δεν έχω τύψεις, δεν έχω να κατηγορήσω για τίποτα τον εαυτό μου. Σου ήμουν πιστή, σου γέννησα δύο παιδιά, σου τα ανάθρεψα, σου φτιάξα ένα σπιτικό, δέχτηκα τους φίλους σου, τους περιποιήθηκα, απόκτησα τα δικά σου γούστα, έκανα πάντα ό,τι σου άρεσε. Με δύο λόγια, έκανα ό,τι πρέπει να κάνει μια καλή σύζυγος. Όχι όμως και να σε αγαπώ, παρά είσαι απαιτητικός και ζητάς τα αδύνατα. Και στο βάθος θα πιστεύεις ότι ήσουν η ιδεώδη σύζυγος? Και βέβαια το πιστεύω. Γιατί εγώ το γάμο μας τον πήρα στα σοβαρά. Δεν φαντάζομαι να θέλεις να ισχυριστείς ότι και εσύ το ίδιο. Μα η γυναίκα πρέπει να αγαπά τον άντρα που παντρεύτηκε. Πού το είδες αυτό γραμμένο? Και ύστερα τι έκανες εσύ για να κερδίσεις την αγάπη μου? Όχι, μην λες τίποτα, είναι περιττό. Και τώρα θέλει να σε αγαπώ και από πάνω. Καλό είσαι, μα την αλήθεια. Να σε αγαπώ ύστερα από αυτά που μου είπες, ύστερα από αυτά που μου έκανες. Μα δεν νιώθεις καθόλου ντροπή? Τολμάς να μου ζητάς και ρέστα? Από ποιον? Από μένα. Από μένα που θυσίασα τη ζωή μου. Από μένα που παρακολουθούσα βουβά τις προδοσίες, την απάτη σου.
Και τώρα διαμαρτύρεσαι γιατί δεν σε αγαπώ. Μα ποιος είσαι και ζητάς από τον άλλον τόσα πολλά? Ή μάλλον ποιος νομίζεις ότι είσαι? Θα έπρεπε δηλαδή να τρέξω για να σου σφουγγείς τα δάκρυα. Μα την αλήθεια, σε λυπάμαι, Ρενάτο. Κι όμως, Μαρία. Ευχαριστώ αρκετά, Ρενάτο. Εσύ δεν πρέπει να μιλάς. Μόνο να ντρέπεσαι πρέπει. Πρέπει, λέει, να ντρέπομαι. Γιατί μονάχα εγώ και όχι άλλοι? Και η γυναίκα μου δηλαδή που με απατούσε μια ολόκληρη ζωή, παίζοντας το ρόλο της συζύγου που αγαπάει τον άντρα της, αυτή η ιδέα πρέπει να ντρέπεται? Και αυτή εκμεταλλεύτηκε την καλή μου πίστη. Και έτσι ένιωσα αποξενωμένος από όλους και απομονωμένος από όλα. Όμως τι λέω, έχω παιδιά, τα παιδιά μου. Τα παιδιά μου θα με δικαιώσουν, θα με καταλάβουν. Νάντο, αγαπητέ μου, νάντο, πόσο χαίρομαι που σε βλέπω. Βλεπόμαστε τόσο σπάνια, γνωριζόμαστε τόσο λίγο. Έλα, κάτσε κοντά μου. Δεν θα μου θυμώσει να σου ανοίξω την καρδιά μου. Νιώθω τόση μοναξιά. Κανείς δεν μπορεί να με καταλάβει, κανείς, μονάχα εσύ, παιδί μου. Εγώ? Μπαμπά, είσαι πολύ κωμικός. Πιστεύεις ότι θα σε καταλάβω εγώ, αφού ξέρεις πόσο διαφορετικές είναι οι αντιλήψεις μας επί των βασικών προβλημάτων? Να το, παιδί μου, άφησε τα βασικά προβλήματα και έλα λιγάκι κοντά μου. Νιώσε με. Δεν μπορούμε να γίνουμε καλοί φίλοι οι δυο μας? Να σου πω, η στατιστική δεν το παραδέχεται. Δεν παραδέχεται πως μπορώ να γίνω φίλος με το γιο μου? Ακριβώς. Και απέδειξε μάλιστα ότι η φιλία ανάμεσα σε πατέρα και σε γιο είναι σπανιότατον, για να μην πω ανύπαρκτον φαινόμενο. Να το, σε παρακαλώ, σε οικετεύω, άσε κατά μέρος τη στατιστική. Αν δεν μπορείς, ξέχασε για λίγο πως είμαι πατέρας και άκουσέ με. Είμαι τόσο απογοητευμένος, τόσο δυστυχισμένος. Η δυστυχία είναι κάτι το ανύπαρκτον, μπαμπά. Μακάρι να ήταν έτσι, παιδί μου. Α, είσαι πολύ νέος και δεν ξέρεις τι θα πει δυστυχία. Λυπάμαι που θα σε απογοητεύσω, μπαμπά, αλλά από βιολογικής πλευράς δεν τίθεται θέμα ηλικίας. Η επιστήμη έχει ακραδάντως αποδείξει ότι η δυστυχία είναι κάτι το ανύπαρκτον. Πρόκειται απλώς περί μιας ηθελημένης αρνητικής αντιδράσεως επί των διαφόρων δυσχερών καταστάσεων. Άκουσε, να το, παιδί μου. Η δυστυχία υπάρχει. Είναι αυτό που νιώθω τώρα εγώ, αυτή τη στιγμή. Μα μην είσαι πεισματάρης, μπαμπά. Σου επαναλαμβάνω. Αυτό που οι άνθρωποι ονομάζουν δυστυχία είναι μια αποτρεπταία αρνητική εικασία. Όπως παραδείγματος χάρη η κούραση ή η ανία. Και η οποία οφείλεται εις παντελή έλλειψη ενδιαφέροντος εις τα περί την ζωή. Σου ορκίζομαι πως σε τούτη τη στιγμή. Ξέρω τι θα μου πεις. Ότι υποφέρεις. Λάθος. Νομίζεις ότι υποφέρεις. Αισθάνεσαι δυστυχισμένος διότι απλούστατα δεν γνωρίζεις ότι η δυστυχία είναι κάτι το ανύπαρκτον. Ένα παράδειγμα. Κάποιος εργάστηκε σκληρά ολόκληρη την ημέρα χωρίς να σηκώσει κεφάλι. Γυρίζει σπίτι του και λέει: Είμαι κουρασμένος. Λάθος! Διότι του δίνει στο χέρι ένα τσαπί και του λες: Μέσα στον κήπο σου υπάρχει ένας μυθώδης θησαυρός. Αν τον βρίσω στο πρωί, είναι δικό σου. Αποτέλεσμα: ο άνθρωπος ξεθεώνεται στο σκάψιμο χωρίς να νιώσει τον παραμικρό κόπο. Γιατί? Διότι υπάρχει στη μέση κάποιο ενδιαφέρον. Στην προκειμένη περίπτωση, να αποκτήσει το θησαυρό. Θα σου αναφέρω άλλο ένα παράδειγμα. Περιτώ, παιδί μου. Έχω φτάσει στο θλιβερό συμπέρασμα πως η ζωή μου είναι άδεια. Άδεια. Απέτυχα, Νάντο, αυτό είναι όλο. Και γιατί δεν αρχίζεις πάλι από την αρχή? Τι να κάνω? Να αρχίσεις πάλι από την αρχή. Τόσες φορές το έχω πει. Καημένε, μπαμπά, πνίγεσαι σε μια σταγόνα νερό. Μα τόσο πολύ. Θα με κάνεις να ντρέπομαι για σένα. Λίζα, μικρό αγαπημένο κοριτσάκι. Μπαμπά, καλά τρελαθώ από τη χαρά μου. Γιατί πράγμα, παιδί μου? Άκου γιατί πράγμα. Καλεσί, παιδάκι μου, ζεις στα σύννεφα. Σταμάτησε η βροχή, σου λέω. Και? Α, είσαι πολύ χαριτωμένος. Με τη βροχή μπορώ να πάω για πατινάζ? Όχι, σε ρωτάω, μπορώ. Τώρα λοιπόν που σταμάτησε, πάω να βάλω τα πατίνια μου και μη με είδατε. Λίζα, παιδάκι μου, σε παρακαλώ, σε οικετεύω. Μην απόψε κοντά μου. Νιώθω τόση θλίψη, τόση μοναξιά. Μοναξιά! Δεν είμαστε καλά. Εσύ γνωρίζεις τόσο κόσμο. Μη γελάς, Λίζα. Σου μιλάω σοβαρά. Είμαι τόσο απογοητευμένος, τόσο μόνος. Δεν ξέρω τι να κάνω. Θα σου πω εγώ τι θα κάνεις. Θα βάλεις το καπελάκι σου και θα πας να δεις κανένα καουμπόικο φιλμ. Κάτσε να θυμηθώ πώς το λένε. Α, ο εκδικητής της μαύρης κοιλάδος. Μούρλια. Θα σου κοπεί ανάσα από την αγωνία. Θα δεις τι καλό που θα σου κάνει. Μα δεν θέλω να πάω σινεμά. Μα μη γίνεσαι λοιπόν, παιδί. Εξάλλου σου μιλάω εκ πείρας. Όταν εγώ είμαι down, το καλύτερο φάρμακο είναι ένα καουμπόικο φιλμ. Αμέσως νιώθεις άλλος άνθρωπος. Λοιπόν, γεια σου, μπαμπάκα. Πρέπει να κάνω γρήγορα γιατί θα χάσω την παρέα. Λίζα, μείνε λίγο ακόμα κοντά μου. Δεν το καταλαβαίνεις, αισθάνομαι πολύ μόνος. Μια σούκια σου βρήκα πρώτη τάξη, συντροφιά. Αυτό το μπουκάλι με το ουίσκι. Πιες 2-3 ποτηράκια και από down που είσαι θα γίνεις αμέσως περδίκη. Bye bye, πατερούλη.
ανέβα τα φτιάχνοντα, μου είπε η Κατερίνα ότι είσαι εδώ. Πώς γύρισες έτσι νωρίς? Περνούσα από κάτω και λέω, δεν ανεβαίνω να πω μια καλησπέρα σε αυτόν τον γερό παραλυμένο το φίλο μου. Καλό, ε! Και να σκεφτείς πως για χάρη σου ξαπόστειλα και την Κάριν. Την ξέρεις την Κάριν? Διπλή μερίδα γυναίκας. Ναι, Μάρκο, σε περίμενα. Σε περίμενα για να σε ρωτήσω πώς μπόρεσες να φερθείς τόσο πρόστιχα σε μένα το φίλο σου. Πρόστιχα εγώ? Τι κουβέντες είναι αυτές? Πάψε, πάψε για τα ξερόλα. Θέλω μονάχα να μου πεις εσύ τι σκάρωσε εκείνη την ιστορία. Μα για ποια ιστορία μιλάς, άνθρωπε? Την ιστορία της Μπιάνκα και του Μίμου, αδερφάκια! Επιτέλους αποφάσισες να το πάρεις είδηση. Μα στραβωμάραγες, παιδάκι μου. Καλά, δεν λέω. Η αγάπη στραβώνει τον άνθρωπο. Αλλά όχι και έτσι, όχι και έτσι. Ωρες ώρες μπερχόταν να σου ανοίξω εγώ τα μάτια. Ύστερα πάλι έβλεπω ότι είχες μεσάνυχτα. Ας το λέει, κάποτε τα ανακαλύψει ο μονάχος του. Καλύτερα έτσι. Και έλα που τα ανακάλυψες. Μπράβο, Ρενάτο μου. Εγκάρδια συγχαρητήρια. Και τώρα πώς αισθάνεσαι? Ξαλαφρωμένος, ε, ξαλαφρωμένος. Και για μένα τι θες? Φίλος μια φορά, ε? Όχι, να μιλήσουμε σοβαρά. Αν δεν ήμουν εγώ που θα βρίσκες τέτοια γυναίκα σαν την Μπιάνκα. Θα το σκοτώσω. Μα τι είπατε, τρελάθηκες? Δεν είμαστε καλά. Κάτσε λοιπόν. Σε σκοτώσω, σου λέω. Μα εσύ, παιδάκι μου, κάτι έπαθες. Πρέπει να σε κοιτάξει γιατρός. Α, καλύτερα να πηγαίνω. Μπορώ να δανειστώ τα μάξι σου? Όχι, όχι, όχι. Μην παίρνεις κόπο να μου δώσεις το κλειδί. Έβαλα και μου φτιάξανα την κλειδί. Ποιος είναι? Εγώ, η Λουτσία. Η Λουτσία. Η Λουτσία θα με καταλάβει. Εμπρός, ελάτε, δεσποινής Λουτσία. Ελάτε. Βρήκα τα αντίγραφα που μου ζητήσατε. Τα είχαμε καταχωρήσει σε άλλο φάκελο. Λουτσία, αγαπητή Λουτσία, δεν ξέρετε πόσο χαίρομαι που σας βλέπω. Ευχαριστώ. Κι εγώ χαίρομαι που το ακούω. Όταν κάποτε μου είπατε πως δεν θα θέλατε να με πληγώσετε, δεν είχα καταλάβει τι εννοούσατε. Και συνεπώς δεν μπόρεσα να νιώσω πόσο τάκτ, πόση ανωτερότητα και πόσα φιλικά αισθήματα έκρυβαν τα λόγια σας εκείνα. Τώρα όμως, τώρα τα καταλαβαίνω όλα. Με συγχωρείτε, αλλά θα προτιμούσα να μην το θίξουμε αυτό το θέμα. Η αλήθεια είναι πως ζούσα στα σύννεφα. Είχα κάνει ένα σωρό γελία όνειρα. Μα δόξα τω Θεώ, το ξεπέρασα κι αυτό. Και όσο σκέφτομαι πως για χατήρι του Μίμου παρολίγο να αφήσω τον Ρομπέρτο. Ρομπέρτο? Υπάρχει και Ρομπέρτο? Ναι. Είναι ένας άντρας που με αγαπάει πολύ και από χρόνια. Είναι βέβαια κάπως περασμένος στην ηλικία. Με μεγάλη πείρα και με ακόμα μεγαλύτερη περιουσία. Η γυναίκα του είναι άρρωστη, αγιάτρευτα άρρωστη. Ο Ρομπέρτο φάνηκε πολύ καλός μαζί μου. Μου τα συγχώρησε όλα. Και τώρα ξαναγίναμε και πάλι ευτυχισμένοι. Κάποτε, όταν μπορέσουμε, θα παντρευτούμε. Τώρα είναι κάτω, με περιμένει. Με συγχωρείτε, αλλά είναι κιόλας αργά. Πρέπει να πηγαίνω. Καλή σας νύχτα. Καληνύχτα, καληνύχτα. Είδατε τι πρακτικές που είναι οι γυναίκες. Τα κανόνισε μια χαρά η καλή μας η Λουτσία. Αντί για το Μίμο διάλεξε τον Ρομπέρτο. Αντί για την αγάπη το χρήμα. Αντί για το πάθος την προοπτική του γάμου. Την είδατε? Πόση αυτοπεποίθηση, πόση σιγουριά. Ούτε ίχνος από όσα συνέβησαν. Καταπάτησε τα αισθήματά της και ξανάρχισε από την αρχή. Όμως εγώ δεν μπορούσα να πνίξω τα αισθήματά μου, γιατί δεν υπήρχε δίπλα μου κανείς. Κανείς και τίποτα. Να ανταλλάξω τι με τι, να αντικαταστήσω ποιον με ποιον. Την Μπιάνκα με τη Μαρία. Την Μπιάνκα με τη Μαρία. Ποια Μαρία? Η Μαρία είναι ανύπαρκτη, το είπε και μόνη της. Είναι ένα ουδέτερο πλάσμα. Να μπορούσε να με κάνει να ζηλέψω, να φρενιάσω. Έτσι για να αποκτήσει νόημα η ζωή. Τίποτα. Τίποτα. Γι' αυτό και διάλεξα την αυτοκτονία. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Εκείνη τη νύχτα δεν έκλεισα μάτι και την άλλη μέρα το πρωί ξύπνησα έτοιμος να πραγματοποιήσω το μεγάλο μου σχέδιο. Βέβαια υπέφερα ακόμη, πονούσα, αλλά αυτό δεν είχε καμιά σημασία. Έπρεπε να φανώ δυνατός, αμήλικτος προς όλους, ακόμα και σε μένα τον ίδιο. Σπινή Λουτσία, ακούστε, πώς. Αφήστε τα τώρα αυτά. Λοιπόν, προσέξτε τι θα σας πω. Δεν είμαι εδώ για κανέναν. Από τούτη τη στιγμή δεν υπάρχω. Διαλύεται το θέατρό μου. Ακυρώνονται όλα τα συμβόλαια των ηθοποιών. Την ποινική ρήτρα και κάθε οικονομικό ζήτημα που θα προκύψει από αυτήν την απόφαση θα το ρυθμίσει ο δικηγόρος μου. Ναι, η τράπεζα έχει ειδοποιηθεί σχετικώς.
η πρεμιέρα και φυσικά δεν θα δοθεί. Επίσης απολύεται όλο το τεχνικό προσωπικό, μηχανική, φροντιστέ, φωτιστέ, καθώς και το διοικητικό προσωπικό. Πώς, βέβαια, κοιταξτέτες όλοι. Δεν με ενδιαφέρει πώς θα το πάρουν στο θέατρο και τι θα γίνει με το θέατρο. Μακάρι και να πιάσει φωτιά. Το ταχυδρομείο θα το καταστρέψετε. Όλα τα γράμματα και τα τηλεγραφήματα θα τα σχίσετε, θα τα κάψετε χωρίς να διαβαστούν. Ευχαριστώ. Το ίδιο συνεχίστηκε και τις επόμενες μέρες. Μαρία, όχι, δεν θα έρθω απόψε στο σπίτι. Στείλω μου σε παρακαλώ μερικά εσόρουχα, μια ρόμπτε σάμπρου, τις παντούφλες μου. Μα όχι, δεν πάω ταξίδι. Πώς? Όχι, όχι, δεν. Ήθελα να σπάσω κάθε δεσμό με όλους. Τώρα η σειρά της Μπιάνκα. Μπιάνκα, ναι. Σε παίρνω για να σου πω να μην ξανάρθεις εδώ πέρα. Όχι, θα τα αφήσω. Κτίζω ένα πύργο τώρα. Άκουσε, το συμβόλαιό σου έχει λυθεί. Ναι, ναι, θα πληρώσω την ποινική ρήτρα. Πώς, θα βρεις δουλειά σε κανένα άλλο θέατρο. Άσε τις κλάψες τώρα και πού είσαι. Τους χαιρετισμούς μου στο Μίμο. Τελειώσαμε και με αυτήν. Τώρα είμαι ελεύθερος από κάθε δεσμό και κάθε υποχρέωση. Ύστερα από 4 μήνες απόλυτης μοναξιάς, αισθάνομαι ήσυχος και χαρούμενος, μπορώ να πω. Δεν μετανιώνω για τίποτα. Δεν λυπάμαι για τίποτα. Δεν αισθάνομαι τίποτα. Είμαι ψυχρός σαν ψάρι. Δεν είναι περίεργο. Τώρα που έφτασε η ώρα, δεν με ενοχλεί καθόλου να πεθάνω. Ασυγκίνητος και ψύχρεμος, προχωρώ αδιάφορα προς το θάνατο. Ωστόσο, δεν έχω πια κανένα λόγο να το αναβάλω. Η μεγάλη μέρα έφτασε. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Είπαμε να πεθάνουμε. Ώρα βρήκανε. Κατάλαβα. Ποιος είναι, ποιος είναι? Εγώ, η Μιάνκα. Να, εμπρός. Ρενάτο, Ρενάτο. Τι είναι, τι έγινε, τι έγινε? Αγρό μου, δεν ήθελα να το πιστέψω. Πηγαίνω λοιπόν σπίτι σου και τι να δω. Όλα τα δωμάτια ήταν γεμάτα λουλούδια. Λουλού, πότε το μάθανε? Αγρό μου, είναι φοβερό, τρομακτικό. Στάστρο παιδάκι, πότε προλάβαν και μου στείλαν λουλούδια? Εγώ ακόμα δεν. Μα δεν τα στείλανε για σένα τα λουλούδια. Στάστρο, να τα πάρουμε με τη σειρά. Πρώτα-πρώτα, ποιο τα στείλε τα λουλούδια? Αμίμω, φυσικά. Έπρεπε να το φανταστώ, πολύ ευγενικό εκ μέρου. Γέμισε όλο το σπίτι σου με λουλούδια. Μα αυτό δεν είναι τίποτε. Το γέμισε και με άλλα πράγματα. Δηλαδή? Ένα σωρό δώρα. Και τα περισσότερα τα ξάφρισε από μένα. Αυτό είναι το φοβερό. Στάς, παιδάκι, να τα ξαναπάρουμε από την αρχή. Ο Μίμο γέμισε το σπίτι με λουλούδια. Ναι. Και ύστερα μου φέρει και δώρα. Ποιος είπε τέτοιο πράγμα? Εσύ είπες ότι... Αχρωρό μου, δεν τα έστειλε σε εσένα. Σε εκείνη τα έστειλε. Σε ποια εκείνη? Στη Μαρία. Ο Μίμο έστειλε δώρα και λουλούδια στη Μαρία. Τι θα ακούσουμε ακόμα? Και γιατί το έκανε αυτό? Γιατί αγαπιούνται. Αγαπιούνται? Ποιοι? Η γυναίκα σου με το Μίμο. Η Μαρία είναι φίλη του Μίμο εδώ και 4 μήνες. Η Μαρία? Ο Μίμο? Αδύνατον. Δηλαδή, για στάσου. Μα αυτό είναι θαυμάσιο. Θαυμάσιο? Η καλύτερη λύση. Όλα τα περίμενα εκτός από αυτό. Α, η ζωή είναι όμορφη. Δεν αισθανόμουν καλύτερα. Πω πω τι πήγαινα να κάνω. Πω πω τι θα πάθαινα. Με συγχωρείτε, αγαπητοί μου. Με συγχωρείτε που σας απογοήτευσα, αλλά αναβάλλετε και πάλι. Αυτή τη φορά, μέχρι που να με καλέσει κοντά του ο Κύριος. Ritornerei, lo so, ritornerei, e quando tu sarai con me, ritroverai tutte le cose
che tu non volevi vedere intorno a te e scoprirai che nulla è cambiato, che sono restato illuso di sempre e riderai. Σας μεταδώσαμε την κωμωδία του Άλντο Νικολάη, το Κρεμμύδι. Ρίδεραι, μα non potrai lasciarmi più. Ti senti sola con la tua libertà. Ed è per questo che tu έπαιξαν με τη σειρά που τους ακούσατε οι καλλιτέχνε. Δάνης, Ρενάτο. Δέσποινα Νικολαίδου, Μαρία. Κέτη Τριανταφύλου, Λίζα. Πέτρος Λεοκράτης, Νάντο. Τόνης Γιακοβάκης, Μάρκο. Μαρία Φωκά, Λουτσία. Κλεός Κουλούδη, Μπιάνκα. Γιάννης Φέρτης, Μίμο. Η μετάφραση και η ραδιοφωνική προσαρμογή του έργου ήταν της Μίτσης Κουδιουμτσόγλου. Τη μουσική επιμελήθηκε η Σοφία Μιχαλίτση. Τεχνική επιμέλεια Στέφανο Ευαγγελίου και Βασίλη Καρά. Ραδιοσκηνοθεσία του Μιχάλη Μπούχλη.